Πάμε, επιστρέφουμε στο 31ο θέμα. Αυτό, όπως ξέρετε, έρχεται εξ αναβολής. Μας είχε απασχολήσει έντονα στην Οικονομική Επιτροπή. Είχαν τεθεί διάφορα ερωτήματα και τον αναβάλαμε προκειμένου να έχουμε γνωμάτευση από την νομική υπηρεσία για το κατά πόσο μπορούν να διασκεδαστούν όλες οι απορίες τις οποίες είχαμε. Κατά πόσο δηλαδή νομίμως μπορούμε να δεχθούμε την πρόταση η οποία μας έγινε. Θέλετε, κυρία Καρατσκούλα, να μας πείτε λίγα πράγματα έτσι για να συνδέσουμε το στάδιο αυτό το οποίο αφήσαμε με το σήμερα. Με αφορμή και εγώ, επειδή είμαι στην Ημαρθία, να κάνω λίγο την κατάθεση και εγώ τη κάμερα, όπως τόση ώρα γίνεται από όλους τους περιφερειακούς ομούς στον όρο της αντιπολίτευσης. Όχι, ναι. Απλά θέλω να πω ότι. Κρίση. Εμείς απλά δεν κάναμε καθόλου χρήση. Η κάμερα κάνει χρήση. Τα ίδια θα λέγαμε παντού. Εγώ και εγώ. Εγώ περισσότερο. Αστείευε. Θέλω να ενημερώσω το σώμα ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία όταν εμείς αναλάβουμε το 2014 για το τι ακριβώς συμβαίνει με τα κτίρια της Ημαρθίας. Ακούσατε ήδη από την Περιφερειάρχη ότι κανένα κτίριο δεν έχει αντιπεριφέρεια Ημαρθίας, είναι η μοναδική περιφερειακή ενότητα και ότι στεγάζονται όλα σε ενοικιαζόμενα κτίρια. Έτσι λοιπόν βρήκαμε κτίρια τα οποία οι συμβάσεις είχαν τα περισσότερα λήξη και προχωρήσαμε σε έναν ενιαίο διαγωνισμό. Είχαν γίνει διαγωνισμοί που δεν είχαν ολοκληρωθεί από την προηγούμενη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Κάναμε ένα νέο διαγωνισμό, κάναμε ένα κτηριακό πρόγραμμα με την πραγματική ανάγκη των μετρογραφικών που χρειάζεται η ΠΕ Ημαρθίας των σημερινών δεδομένων και των υπαλλήλων της. Γιατί τα προηγούμενα αφορούσαν τα νοικιαζόμενα κτίρια που έχουμε, έτσι το λέω χοντρικά, σήμερα νοικιάζουμε 7.400 περίπου τετραγωνικά μέτρα. Το κτηριακό λοιπόν το οποίο ολοκληρώσαμε φαινόταν ότι χρειαζόμαστε 5.300 τετραγωνικά. Πήγαμε λοιπόν σε ένα νέο διαγωνισμό, ο οποίος ολοκληρώθηκε πιστεύοντας κι εμείς και με τα κτίρια τα οποία υπάρχουν στην Ημαρθία ότι θα προσέλθει κάποιος με ένα ενιαίο κτίριο. Πραγματικά δεν έγινε αυτό, προσήλθαν οι ίδιοι που προσφερόμενοι που ήδη είμαστε και στεγαζόμαστε. Η Επιτροπή Καταλληλότητας των κτιρίων που απαρτίζεται από μένα, τον κύριο Τεντζόγλου που είναι εδώ παρόν και τον κύριο Τελιανίδη. Εγώ είμαι παρόν. Τον κύριο Τελιανίδη είναι εδώ. Μετά από αρκετές συνεδριάσεις, αξιολογώντας όλα τα στοιχεία και συμβουλευόμενοι και τον νομικό της υπηρεσίας, καταλήξαμε από τις υποβολές των προτάσεων που είχαμε μόνο σε ένα κτίριο ως κατάλληλο. Το οποίο κτίριο μας απασχόλησε στις άλλες οικονομικές επιτροπές όσον αφορά την καταλληλότητά του ή την χρήση του, είτε τετραγωνικά. Εγώ αυτό που ήθελα να πω, γιατί προφανώς θα ακούσουμε και άλλα και θα ξαναζητήσω το λόγο αν χρειαστεί, γιατί είναι και εδώ η υπηρεσιακή και ο κύριος Μαντρατζής να μας πει για την γνωμοδότηση την οποία ζητήσαμε την προηγούμενη φορά, αλλά και ο μηχανικός και ο διευθυντής των τεχνικών υπηρεσιών. Εγώ θα ήθελα να πω προς το Σώμα της Οικονομικής Επιτροπής και γι' αυτό ξεκίνησα και λέγοντας τα τετραγωνικά και αναφέρομαι σε όλη αυτή τη διαδικασία, ότι προσπαθούμε σαν περιφερειακή ενότητα, ο περιφερειάρχης και εμείς, να μειώσουμε τα τετραγωνικά χρήση. Έτσι λοιπόν, ναι μεν το κτίριο λέμε ότι είναι κατάλληλο, θα ήθελα απλά να σας ενημερώσω ότι μέσα από το κτηριακό το οποίο κάναμε, το κτίριο αυτό αν κριθεί τελικά, όχι μόνο αν κριθεί, αν μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία της δημοπρασίας με τη διαδικασία που θα γίνει, δεν θα στεγαστεί εκεί μόνο η δευτεροβάθμια εκπαίδευση για το κεδί που είναι τώρα. Επειδή από το κτηριακό προκύπτει ότι χρειάζονται πολύ λιγότερα τετραγωνικά από αυτά που καταλαμβάνουν σήμερα σε αυτό το κτίριο, σε αυτό το κτίριο θα μετεστεγαστούν και άλλες υπηρεσίες που αφορούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση του σχολικού συμβούλου συνόλου τη πρωτοβάθμια εκπαίδευση, του σχολικού συμβούλου τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και πιθανόν και το τμήμα υγεία τη περιφερειακή ενότητα. Αυτό που σίγουρο είναι ότι θα προκύψει ένα μείωση κόστους για τα ενίκια που δίνει αυτή τη στιγμή η περιφέρεια με το να αφήσουμε δύο κτίρια που ήδη στεγαζόμαστε, το οποίο το ένα στεγαζόμαστε με 180 ευρώ το μήνα μηνιαίο μίσθωμα σύνολο ετήσιο 260, το άλλο επίσης κτίριο που στεγαζόμαστε τώρα και το νοικιάζουμε
προκύπτει για όλο τον χρόνο 8.371. Για τα δύο σίγουρα λοιπόν κτίρια που θα αποδεσμεύσουμε με την επιλογή αυτού του κτιρίου ως κατάλληλου, καταλαβαίνετε για ένα κόστος περίπου πάνω από 10.000 ευρώ που θα μειωθεί. Και θα γίνει προσπάθεια, ξαναλέω, για τη στέγαση και του τμήματος υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Συμμαθίας, εφόσον γίνουν διαμορφώσεις και εφόσον δεχτεί ο κύριος που προσφέρει το κτίριό του σύμφωνα με τις δικές μας οδηγίες. Αυτά έτσι προς ενημέρωση. Από εκεί και πέρα θα μιλήσει ο κύριος Μαντρατζής για τη γνωμοδότηση και ο κύριος Τερμιτζόγλου, που είναι ο μηχανικός, για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση συζητήσατε κατά καιρούς από την Οικονομική Επιτροπή και από την Περιφερειακή Ενότητα Συμμαθίας. Ευχαριστώ την κυρία Καρατσιούλα. Νομίζω ότι καλό είναι να ακούσουμε τον κύριο Μαντρατζή πρώτα απ' όλα να μας απαντήσει πάνω στα θέματα που τον απασχόλησαν και τα οποία νομίζω τα είδε με πολύ μεγάλη προσοχή και να μας διευκολύνει ώστε να πάρουμε την απόφαση που πρέπει να πάρουμε, γιατί ζητούμενο δικό μας είναι να βοηθήσουμε χωρίς να παρανομήσουμε, κύριε Μαντρατζή, το καταλαβαίνετε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, απαντώντας στα δύο βασικά θέματα της γνωμοδότησης, που ήταν αυτά που κατάλαβα ότι απασχόλησαν και την Οικονομική Επιτροπή στην προηγούμενη συνεδρίασή της, το πρώτο από τα δύο θέματα αυτά ήταν κατά πόσον οι αίθουσες του υπογείου που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται από την υπηρεσία για εξέταση παιδιών και αξιολόγησή τους, είναι νόμιμο να χρησιμοποιούνται ως τέτοιες. Σε αυτό το ερώτημα η απάντηση είναι σαφής, προκύπτει από την γνωμοδότηση του νόμου ευθέως. Όλοι αυτοί οι χώροι πρέπει να έχουν φυσικό φωτισμό και φυσικό αερισμό. Η διευκρίνηση όμως που έχω να κάνω είναι ότι η Επιτροπή έκρινε και αποφάσισε συνολικά για τετραγωνικά, όχι για τη χρήση του κάθε τετραγωνικού. Κατά συνέπεια, το τι θα στεγαστεί στο υπόγειο, το οποίο να σημειώσω κιόλας ότι η λέξη υπόγειο μη σας τρομάζει, υπάρχει άδεια πολυοδομική για χρήση ενός μεγάλου μέρους του υπογείου σαν χώρο γραφείων. Κατά συνέπεια, για γραφεία επιτρέπεται από την πολυοδομία να χρησιμοποιηθούν. Δεν επιτρέπεται για εξέταση παιδιών. Αλλά τη στιγμή που η Επιτροπή εγκρίνει σύνολο τετραγωνικών, κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει ή να προτρέψει κάποιον να το χρησιμοποιήσει για σκοπό που δεν συνάδει με την νομιμότητα. Με λίγα λόγια, τη στιγμή που η έγκριση αυτή θα δοθεί, η χρήση του ακινήτου αυτού εξαρτάται από αυτούς που θα το χρησιμοποιήσουν, οι οποίοι βέβαια οφείλουν να το χρησιμοποιούν κατά τον νόμο. Δεύτερο θέμα που με απασχολεί. Με συγχωρείτε για να είναι. Με συγχωρείτε, κύριε Μαντρατζή, που σας διακόπτω, νομίζω δεν θα σας δημιουργήσω πρόβλημα. Έχουμε ένα ακίνητο, το οποίο μας προσφέρεται σήμερα και το οποίο η Επιτροπή, η αρμόδια Επιτροπή, το έκρινε κατάλληλο. Για τους λόγους τους οποίους είπατε και εσείς και τους οποίους περιγράφει. Ποιος θα μας διαβεβαιώσει ότι οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για εξετάσεις παιδιών θα είναι άλλοι χώροι από αυτούς τους οποίους πολύ με μεγάλες αυτούς αποδεδείστε και λέτε ότι σε αυτούς δεν επιτρέπεται. Πώς θα γίνει αυτός ο διαχωρισμός? Δηλαδή εμείς όταν θα αποφασίσουμε, εμείς συγκρίνουμε την καταλληλότητα ενός κτηρίου και προχωράμε να καταλήξουμε κάπου εκτιμώντας ότι ο χώρος είναι κατάλληλος. Δηλαδή τι θα λέμε? Γιατί στην Οικονομική Επιτροπή μας απασχόλησε έντονα το γεγονό, είπατε για το υπόγειο, εάν έχει έξοδο διαφυγής, εάν έχει φυσικό φωτισμό, εάν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι χώροι, είναι κατάλληλοι για τη δουλειά για την οποία εμείς λέμε. Εσείς τι μας λέτε τώρα, αυτό είναι σε πόσα επίπεδα αυτό το κτίριο? Είναι σε ένα, δύο, τρία επίπεδα για να έχουμε μία εικόνα, εμείς δεν την έχουμε. Κυρία Καρατσιούλα, σε πόσα επίπεδα είναι αυτό το ακίνητο? Αυτό το οποίο πάμε να νοικιάσουμε. Είναι 4 και 3, 7. Και το πατάρι. 6 συν το πατάρι 7. 6 συν το πατάρι 7. Και ο διαγωνισμός έγινε αποκλειστικά και μόνο γιατί
Γιατί λέμε ότι μπορεί να βάλουμε και εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο, αλλά η προκήρυξη για ποιο λόγο έγινε? Έγινε μόνο για το κεβί? Όχι, για όλοι είπαμε. Για όλοι. Για όλοι. Για 5.000 συνολικά τετραγωνικά. Ωραία. Προσθέσανε κάποιοι, αυτό βγαίνει ως κατάλληλο. Κατάλληλο. Ναι. Ως προς τα τετραγωνικά. Ας πούμε τώρα δεν έχω πρόκειο το έχω. Εγώ λέω τα παιδιά για τα οποία απαιτείται, απαιτούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Απλά θα σας πω. Πώς θα τα εξασφαλίσουμε εμείς? Τώρα ας πούμε, το κειμένο. Απλά να σας πω τώρα, το κεβί έχει αυτή τη στιγμή και χρησιμοποιεί. Κλέβω το νούμερο, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς, εγώ είμαι μηχανικός. 380 τετραγωνικά. Σύμφωνα με αυτό που είπε ο παλιά. Εμείς δεν είπαμε αυτό. Γιατί κάναμε ένα κτηριακό? Γιατί λέμε στο κεδί και στο κάθε κεδί και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εσύ μπορεί πριν με άλλες διαδικασίες, γιατί έχεις πολλούς υπαλλήλους, να έχεις 5.000 υπαλλήλους και να θέλεις 5.000 τετραγωνικά. Εμείς όμως, σύμφωνα με τους υπαλλήλους που έχεις, θα σου παραχωρήσουμε όσα τετραγωνικά όσο θέλουμε, αυτά που προκύπτουν από το κτηριακό. Τι θα το παραχωρήσουμε εμείς, σε ποιους χώρους θα το παραχωρήσουμε, ναι, για να μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι η δοσμή. Αν εμείς δώσουμε 180 τετραγωνικά, Βασίλη, λίγο σε παρακαλώ μπροστά, για να έχουμε τετραγωνικά, γιατί δεν τα έχω μπροστά μου. Αν παραχωρήσουμε στο κεδί όσα χρειάζεται 180 τετραγωνικά, 142. Το χώρο αυτό τώρα που έχει είναι 300 τετραγωνικά. Εκεί γι' αυτό λέμε θα μετεστεγάσουμε και άλλες υπηρεσίες που θα ξενικιάσουμε. Αυτό που θα το παραχωρήσουμε είναι κατάλληλο, αυτό ρωτώ εγώ. Εμείς είναι κατάλληλο, ναι. Έχει φυσικό φωτισμό, έχει έξω το κινητήριο. Από τη στιγμή που πολυοδομικά, αυτό θα σε πει ο κ. Ματρατζής. Πολυοδομικά έχει πάρει για γραφεία. Εγώ από εκεί πέρα θα πω την κυρία διευθύντρια που δεν ήθελα να τη φέρω σήμερα εδώ. Παρότι μου ζήτησε η γραφή, νομίζω ότι εξετάζουμε αυτό το θέμα. Είναι δική της ευθύνη. Εγώ θα της πω ότι θα πάρεις 180 τετραγωνικά, να έχεις φυσικό αερισμό και φωτισμό. Αν τελικά η κυρία διευθύντρια του κάθε κεδί της δευτεροβάθμιας στο υπόγειο αντί για γραφεία βάλει παιδιά, το λέω εγώ λαϊκά, δεν αφορά εμένα. Μπορεί τελικά να το κάνει. Η κυρία διευθύντρια δηλαδή μπορεί να πάρει κάτι και να πάρει τα παιδιά στο υπόγειο. Γιατί ο διευθυντής ή η υπηρεσία μπορεί να πάει ο υπάλληλος με το υπόγειο. Τώρα διέκοψα τον κύριο Ματρατζή και να πάρει τη διαδικασία στο υπόγειο. Ναι. Εγώ δεν είμαι εκεί. Μπορεί να πάρει τη διαδικασία. Λοιπόν, τη διαδικασία. Εμείς εδώ καλούμαστε να αποφασίσουμε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Καλούμαστε να αποφασίσουμε επί της διακήρυξεως. Δηλαδή, αυτό λέω από την η διακήρυξη λοιπόν μας έχει καθορίσει κάποια πράγματα. Και έχουμε και την συγκεκριμένη γνωμοδότηση. Η γνωμοδότηση επί του ενός σημείου αποφαίνεται ότι δεν μπορούν εκεί. Απαγορεύεται η χρήση για παραμονή παιδιών και τα λοιπά και τα λοιπά. Το λέει η Σεφήνεια. Λοιπόν, δεν έχει σταθεί η εγκληματολογία του κυρίου Ματρατζή ότι εκεί έχει γίνει αλλαγή χρήση. Έχει γίνει αλλαγή χρήση με το 343, με τον νόμο περί αφαιρέτων, όπου εκεί ο καθένας μπορεί να ρυθμίζει ό,τι θέλει. Λοιπόν, για τις επιμέρους όμως απαιτήσεις και τις λειτουργίες ενός χώρου πρέπει να εφαρμοστεί η κείμενη νομοθεσία. Αν κάποιος ιδιώτης θέλει να καταστήσει το γραφείο του, μπορεί να καταστήσει το γραφείο του. Για τα γραφεία όμως του δημοσίου, για τα γραφεία, έτσι, τα οποία είναι γραφεία στα οποία απευθύνεται κοινό κτλ., υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία, έτσι, η οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη εδώ περίπτωση. Έτσι, δεν είναι αλλαγή χρήσης με οικοδομική άδεια, είναι αλλαγή χρήσης με τον νόμο περί αφαιρέτων. Οι συνάδελφοι εδώ νομίζω ότι καταλαβαίνουν τι λέω. Λοιπόν, σε αυτό τι απαντάτε? Και εν τη διάρκεια να μας δοθεί βεβαίωση από την πολυοδομία ότι εκεί μπορούν να στεγαστούν γραφεία για το κεδί ή για δημόσια υπηρεσία. Γραφεία. Έτσι. Λοιπόν, για δημόσια υπηρεσία, έτσι. Βεβαίως, δεν μπορεί να σου δώσει πολυοδομία τέτοιο χαρτί. Έτσι. Πάμε παρακάτω, κύριε Αφρόντη. Το δεύτερο σημείο στο οποίο αποφαίνεται δεν ολοκλήρωσε όμως ο κύριος Ματρατζής. Αυτή είναι η διαδικασία. Λοιπόν, επομένως, όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, έχει αποφανθεί ο κύριος Ματρατζής ότι παιδιά εκεί δεν μπορούν να πάνε. Εγώ διαφωνώ σε αυτό που είπε ότι πρέπει να πάνε γεωγραφία. Στο δεύτερο. Αποφαίνεται πάνω σε ένα ποσοστό 25% των βοηθητικών χώρων
το οποίο λέει το διευθυνιστικό σημείο ότι, το διευθυνιστικό σημείωμα ότι αυτό είναι που προβλέπεται. Καταρχάς, η διακήρυξη δεν προβλέπεται τίποτα τέτοιο, δεν αναφέρεται πουθενά το νούμερο 25%, αντίθετα στην διακήρυξη, αναφέρεται ότι ζητάμε μια ωφέλιμη επιφάνεια 4.341 τετραγωνικά και μια μεικτή επιφάνεια 5.194. Αν κάνετε εδώ την αναλογία, η αναλογία των βοηθητικών χώρων είναι 19,64, επομένως το 25 είναι ένα νούμερο το οποίο αναφέρεται στην διευθυνιστική, στο διευθυνιστικό σημείωμα, δεν αναφέρεται στην διακήρυξη και παρακάτω, το 25% το συγκρίνει ο κ. Ματρατζής με το 30,79, το οποίο έχει προκύψει έχοντας μέσα τα τετραγωνικά του υπογείου που είναι 150. Αν τα αφαιρέσουμε αυτά, γιατί αυτά πρέπει πλέον να αφαιρεθούν, το 30,79, γιατί πρέπει να πάμε και κάτι άλλο παρακάτω, είναι 1092 τα μέτρα που μας δίνουν, το ποσοστό των βοηθητικών χώρων ξεπερνάει το 100%. Επομένως, είμαστε εκτός διακήρυξης και δεν υπάρχει καμία έννοια να συζητάμε περαιτέρω. Ένα λεπτάκι να ολοκληρώσει ο κύριος Ματρατζής, που ζητώ συγγνώμη που το διέκοψα, απλά ήθελα μία απάντηση σε ένα συγκεκριμένο σημείο και επεκταθήκαμε. Κύριε Ματρατζή, παρακαλώ. Να σας ενημερώσω στη συνέχεια. Δεν ακούγομαι, δεν ξέρω. Να σας ενημερώσω λοιπόν για το δεύτερο κομμάτι. Στο πρώτο να σας πω ότι διαφωνώ με αυτό που ακούστηκε. Όταν η έγκριση έχει γίνει για χώρο γραφείων και όχι γενικά σαν τακτοποίηση αυθαιρέτου, αλλά αυθαίρετο για χώρο γραφείων. Άρα η πολεοδομία ήδη γνωρίζει ότι εκεί υπάρχουν γραφεία και αυτό έχει εγκρίνει την παράταση της χρήσης για κάποια χρόνια, και ήταν από τους 40, αν θυμάμαι καλά, 30. Λοιπόν, άρα κατ' εμέ νομικά δεν ευσταθεί αυτό που ακούστηκε πριν. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, το οποίο απαντήθηκε προτού το αναπτύξω, ας το αναπτύξω εκ των υστέρων λοιπόν, και θα πω ότι έχουμε δύο πράγματα που πρέπει να σκεφτούμε. Το πρώτο είναι ότι οι βοηθητικοί χώροι στην αρχική εκτίμηση δεν λαμβάνουν υπόψη, αλλά εμείς θα έπρεπε να τους δούμε, γιατί δεν νοείται κτίριο χωρίς... Με συγχωρείτε, πολύ. Μην το διακόπτετε, θερμά παρακαλώ. Εγώ δεν το είπα. Μην το διακόπτετε. Άλλο δεν παρακαλώ. Έτσι. Και πιστεύετε ότι βλέπω καλά. Okay. Ωραία. Λοιπόν, από την άλλη μεριά έχουμε να κάνουμε με μια βέλεια όπου οι προσφερόμενοι χώροι είναι πολύ περιορισμένοι. Κατά συνέπεια, το να απαιτούμε το τέλειο τη στιγμή που δεν μπορούμε να έχουμε ούτε το απολύτως ικανοποιητικό, αλλά μόνο το σχετικά ικανοποιητικό, έτσι, είναι μια ανεπίτρεπτη πολυτέλεια. Νομικά δεν απαγορεύεται από κανένα νόμο. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι το τελικό συμπέρασμα ότι το ανέβασμα κατά 5% και όχι κατά 15% όπως είχε ακουστεί την προηγούμενη φορά, δεν είναι υπέρμετρο ή ανεπίτρεπτο στο μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε κάτι άλλο? Φυσικά. Λίγο πριν από τη διαδικασία. Δεν ξέρω πώς ακούσω, εμείς έχουμε μπει σε μια διαδικασία να κρίνουμε την καθαλότητα του μετηρίου αυτή τη στιγμή. Ενώ υπάρχει μια επιτροπή η οποία το έχει κάνει ήδη αυτό. Και είναι υπόλογη για αυτό σε περίπτωση που ακολουθεί κάποια άλλη διαδικασία από την οποία θα αποδειχθεί ότι δεν έπρεπε όντως να πάει εκεί η υπηρεσία. Επομένως, εμείς τώρα εδώ έχουμε το ρόλο της Επιτροπής αυτής, του άρθρου 13, έχει γίνει πάντως, έχουμε τη γνωμάτευση από την Επιτροπή, η οποία λέει ότι είναι κατάλληλο. Καλώς κακώς δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Δεν πρέπει να το ψάξουμε.
Δεν ξέρω αν είναι αυτή η δουλειά που έχουμε εδώ. Δηλαδή, αν δεν επιτρέπεται να γίνει κάτι, πρέπει να το αγνοήσουμε. Αν έχουν ακολουθεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Αν έχει γίνει νομιμοποίηση του Υπουργείου για χώρο γραφείων, η οποία είναι μια νόμιμη διαδικασία, το ότι πήγε ή δεν πήγε στην πολυοδομία. Ακολούθησε τον νόμο. Δηλαδή, ο νόμος κύριε Θεοδωρόπουλε λέει ότι ίσως δεν χρειάζεται. Δεν ξέρω και ποιο νόμο έχει νομιμοποιήσει. Άρα είναι στην πολυοδομία ο Φάνη. Είναι στην πολυοδομία. Άρα υπάρχει, είναι γνώση πολυοδομία ότι έγινε αυτή η αλλαγή χρήση. Επομένως, η αλλαγή χρήση δεν σημαίνει κάτι. Πώς δεν σημαίνει. Για ειδικότερε χρήσει πρέπει να ικανοποιεί και την. Η ειδικότερη χρήση είναι για χώρο αξιολόγηση. Αυτό θα αφήσει η διευθύντρια. Για το ένα η επιτροπή. Ούτε εμεί εδώ. Για το ένα αποφάνθηκε ο κύριο Ματαριτή ότι δεν μπορεί να κατεβάσει παιδιά εκεί πέρα. Κατά την άποψή μου, η απόφαση δεν την πάρει. Να μα δώσει πολυοδομία βεβαίωση ότι εκεί μπορεί να στεγαστεί. Δεν πρόκειται να το κάνει αυτό η πολυοδομία, όχι γιατί είναι παράνομο. Γιατί η πολυοδομία δεν δίνει καμία βεβαίωση για κανένα φέρο. Δεν θα μπει η πολυοδομία στη διαδικασία να σου πει πάρε αυτή την νομοδότηση. Για να τα φέρω το ούτε για να σου πει. Το 43 λέει ότι η αλλαγή χρήση δεν σημαίνει ότι εσύ μπορεί να πάει να το κάνει παραδείγματο χάρη κλινική εκεί πέρα ή χώρο καταστήματο υγειονομικού ενδιαφέροντο επειδή είσαι το όνομα κατάστημα. Πρέπει να ικανοποιείς και τις ειδικότερες προϋποθέσεις της ειδικής χρήσης. Και εδώ η χρήση που έχουμε είναι δημόσια υπηρεσία. Για το αν, για να ολοκληρώσω, για το πού θα μπει, κάποιο χώρο πώς θα χρησιμοποιηθεί, τουλάχιστον μέχρι τώρα αυτό που γίνεται, είναι υπεύθυνος ο διευθυντής της υπηρεσίας, της εκάστοτε υπηρεσίας που θα στεγαστεί εκεί. Ο οποίος πριν παραληφθεί, από ό,τι ξέρω, ορίζει πού θα μπει τι. Πριν παραλυθεί το κτίριο, δηλαδή σε αυτό το γραφείο θα είναι ο τάδε χώρο, σε αυτό ο τάδε. Μπορεί στο υπόγειο να μπουν αρχεία. Δεν ξέρω αν έχει ανάγκη αρχείων. Δεν ξέρω τι. Πόσο. Τη διακήρυξη δεν μα λέγανε. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ω χώρο αρχείο. Διακήρυξη λέει ο Φέρι σε χώρο αρχείο. Παρακαλώ, μην κάνετε διαλογική συζήτηση. Να τελειώσουμε. Παρακαλώ πολύ, παρακαλώ. Α κάνουμε καλύτερα. Θέλουμε να βοηθήσουμε. Ακούγονται όλοι και εδώ οι υπάλληλοι οι οποίοι θα θέλουν να περασπίσουν τον εαυτό του. Μιλάει ο κ. Στοφιλόπουλο και μα δείχνει μορφέ για τη διαγύρωση. Όχι, λέει, α κάνετε καλύτερη. Α κάνετε καλύτερη. Εγώ δεν άκουσα. Όχι, να ολοκληρώσω. Ναι, να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω λίγο. Όταν υπήρχε η διαγύρωση, δεν άκουσα να κάνετε τι παρατηρήσει. Εδώ είναι ο κ. Στεμιτζόπουλο που έκανε τη διαγύρωση, εδώ είναι ο κ. Τέτο. Ότι το θέμα αυτό μονοπολεί μόνο για την Ευαθία. Κυρία Πρόεδρε, στο λέω. Προχθές, συγγνώμη, σας παρακαλώ. Προχθές είχαμε τη διαδικασία την ίδια για την Ευαθία και το κεδί, συγγνώμη, για τη Θεσσαλονίκη και το κεδί. Δεν κατάλαβα εκεί να αγωθεί κανένα συνάδελφο για τη διακήρυξη. Κύριε Θεοδρόπουλο, να ολοκληρώσω. Για τη διακήρυξη, για το κτηριακό και για όλα αυτά. Σας παρακαλώ πολύ, πέρασε και η Χαλκιδική, εκεί είμαι και το παρακολουθώ. Έχετε ένα συγκεκριμένο θέμα με την Ημαδία και σήμερα συνεχίζουμε, παρότι απαντάει ο κύριος Μαγκαδής επί της ουσίας και πραγματικά, συνεχίζουμε να λέμε τα ίδια. Σήμερα θα τηλεφωνούμε κάτι άλλο. Πάντως εγώ λέω ότι με δικές αποφάσεις οικονομικές επιτροπής των προηγούμενων ετών, εμείς παραμένουμε σε αυτά τα κτίρια. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα λεπτό το ξέρω, και δεν χρειάζεται ένταση. Το θέμα μας απασχόλησε, καλώς μας απασχόλησε, κοιτάμε πώς να δώσουμε μία λύση. Αλλά δεν είναι ίδιο με τις Θεσσαλονίκες. Πρώτα απ' όλα στη Θεσσαλονίκη δεν καταλήξαμε ποτέ. Και δεν υπήρχε, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εκεί δεν εγκρίναμε καν. Ένας άγνωστος διαγωνισμός βγήκε, κυρία Καρατζιούλα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όχι, εκεί και άγνωστος, γιατί δεν είναι. Ναι, αλλά δεν μας απασχόλησε γιατί δεν μπήκαμε να δούμε αυτές τις επιμέρους λεπτομέρειες. Μα εδώ πρέπει να μπούμε και να καταλήξουμε. Πρέπει να καταλήξουμε. Εκείνο το κάνει κοινό όμως. Παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Προς Θεού δεν έχουμε τίποτε με την Ημαδία. Για το όνομα του Θεού θα το θεωρούσα προσβλητικό για μένα. Φιλοξενούμε σε μία πόλη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ξέρουμε τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει, το είπε και ο κ. Μαδρατζής, μία πόλη με ιδιαιτερότητες, στην οποία δεν υπάρχουν και τα ανάλογα κτίρια για να ζητάμε, έχουμε τόσο μεγάλη προσφορά και εμείς αποκλείσαμε τα ιδανικά και πηγαίνουμε σε ένα κτίριο το οποίο έχει κάποια προβλήματα, όμως οφείλουμε
όλοι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για το καλό όλων μας, όχι γιατί θέλουμε κάτι αντίθετα απέναντι στο κτίριο το οποίο πάτε να νοικιάσετε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να βρούμε τη λύση που χρειάζεται. Κύριε Μήτα, εγώ θέλω να βοηθήσω. Και πάντα ο όλοι θέλουμε να βοηθήσουμε και ο κύριος Μπάτος εκείνη την εποχή. Δημιούργησε κύριε Καραγκιόδη εδώ μια ένταση. Η Βέρεια είναι αγαπημένη μου πόλη, η μισή Βέρεια είναι φίλη μου. Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Ο λόγο που ξεκίνησε, κύριε Πρόεδρε, θέλω να προσέξετε. Ο λόγο που ξεκίνησε η συζήτηση και βάλαμε κάποια ερωτήματα είναι όταν ακούσαμε παιδιά να πάνε στο δεύτερο υπόγειο. Εγώ είμαι αρχιτέκτονο μηχανικό. Έχω κάνει και κατασκευέ σχολείων. Με δική σα πρόταση αναβλητική. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω το λόγο το δικό μου που μπορούμε να βρούμε μια λύση σήμερα. Τι βρούμε, εύκολο να βρούμε λύση. Δεν έχω να απαντήσω από κύριο εγώ προσωπικά με πρόταση που κάνω. Όταν άκουσα ότι ο ψυχολόγο θέλει να πάει τα παιδιά, το καταλαβαίνω το λόγο, το καταλαβαίνουμε όλοι γιατί να πάει σε ένα χώρο. Να μην έχουν ησυχία, να μην επηρεάζονται από άλλα πράγματα, είναι ειδικοί ψυχολόγοι αυτή η παιδαγωγή. Εμείς, εγώ βάζω αυτό το ερώτημα. Δεν ξέρω αν μπορεί αυτός ο χώρος να είναι κατάλληλος και από ηθικής άποψης και κατάλληλος από νόμιμη άποψη. Δηλαδή να πάρει κύρια χρήση και να μπορούν εκεί να πάρει χρήση από πυροσβεστική να πάνε παιδιά. Εμείς μπορούμε να έχουμε το ίδιο κτίριο και να πούμε την ψυχολόγο ότι για κάποιους λόγους να την εξηγήσουμε. Ότι αυτό δεν μπορεί να πάει στο δεύτερο υπόγειο να βάλουμε παιδιά, γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα και να τους προτείνουμε έναν άλλο χώρο, στους χώρους που το κτίριο έχει ήδη κύριας χρήσης και να το διαμορφώσουμε όπως θέλει ο ψυχολόγος. Σήμερα μπορούμε και ένα κύριο χώρο με όλο παράθυρα, πολύ εύκολα με τους ανοίξει να το κάνουμε όπως θέλει ο ψυχολόγος. Ούτε να έχουμε θορύβους, ούτε να έχουμε ποντισμό και να πάρουμε το ίδιο κτίριο. Άρα δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα. Θέλουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα, να μην γίνουμε μάντες κακών, ξύλο χτυπά. Δηλαδή, μία στο εκατομμύριο να συμβεί κάτι σε ένα δεύτερο υπόγειο, θα γίνουμε. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Δεν μπορείτε να επιβάλλετε στον ψυχολόγο να την πείτε ότι αφού πάρουμε τις κατάλληλες άδειες, θα δούμε αν μπορεί να γίνει στο δεύτερο υπόγειο ο χώρο που θέλει. Ας γίνει στον άλλο ο λόγο, κύριε Αφού. Εμείς τι θα εγκρίνουμε, κύριε Μιχάλη. Εμένα το τι θα κάνουμε την ψυχολόγο, δεν μπορεί να γίνει. Ο μόνο μου ενδιασμό, κύριε Αφού, ήταν όταν άκουσα ότι στο δεύτερο υπόγειο θα πάνε να βάλουν παιδιά να εξετάζουν. Αυτό ήταν το λάθο. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Παρακαλώ. Ποιο υπηρεσιακό πάει να μιλήσει. Να ρωτήσω τι υπηρεσιακό παράγοντα για να απαντήσει, κύριε Πρόεδρε. Αμαθήν. Γιατί ναι. Καταρχά, εγώ δεν έχω καμία δέση σε αποχώρηση με κανέναν. Εγώ θέλω να βοηθήσω. Ωραία. Λοιπόν, θα αποφασίσουμε όπω είπα πριν και τι διακηρύξει. Ρωτάω λοιπόν αυτού που συνέταξαν τη διακήρυξη. Άρθρο 1, διαβάζω. Το προσφερόμενο για μίσθωση αχύπτω θα πρέπει να βρίσκεται στη Βέρεια. Μα επί τη διακήρυξη. Δηλαδή αυτά που θα αποφασίσουμε σήμερα πρέπει να είναι σημαντική διακήρυξη. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, στη Βέρεια με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια. Αντί να τα διαβάζετε, σας παρακαλώ πολύ. Ρωτήστε τον υπάλληλο. Σας παρακαλώ πολύ, με κουράσατε. Όχι, σας παρακαλώ πολύ. Ρωτάω, κύριε Πρόεδρε. Όχι να διαβάσετε τη διακήρυξη, την έχει υπόψη του. Ρωτήστε τον. Τηρούνται οι όροι της διακήρυξης. Τον υπάλληλο. Όταν λέει 4.341 ωφέλιμη επιφάνεια και μεικτή επιφάνεια 5.194, η διαφορά ανάμεσα στα δύο νούμερα είναι η βοηθητική χώρη. Γιατί επ' αυτό. Ωραία, ρωτήσατε να απαντήσει. Αυτό. Περίμενα να. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι. Να σας πω λίγο ναι. Το κτηριολογικό πρόγραμμα. Για να πούμε. Όχι για να καταγράφετε κιόλας. Το κτηριολογικό πρόγραμμα και οι προδιαγραφές έγιναν και εγκρίθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. Έκτοτε. Μετά, όταν χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν το κτηριολογικό και οι προδιαγραφές σε κάποια διακήρυξη, χρησιμοποιήθηκαν όταν έληξαν όλα τα μισθώματα και το Τμήμα Προμηθειών έπρεπε να κάνει ένα νέο διαγωνισμό, χρησιμοποίησε το κτηριολογικό ως παράδειγμα και τις προδιαγραφές ως παράδειγμα. Η διακήρυξη λοιπόν, αν έχετε κάτι της διακήρυξης, θα πρέπει να ρωτήσετε το Τμήμα Προμηθειών. Τώρα, η Επιτροπή Καταλληλότητας, όταν πήρε τους φακέλους μετά τη διενέργεια της υποβολής των προσφορών, πήρε τους φακέλους και εξέτασε αν σύμφωνα με τη διακήρυξη πάντα επιέκρινε τα κτίρια κατάλληλα ή μη. Το κτίριο το ένα που κρίθηκε κατάλληλο, κρίθηκε κατάλληλο γιατί βρέθηκε ότι πληρεί όλους τους όρους της διακήρυξης. Επειδή εδώ κάπου αναφέρθηκαν τα πιστοποιητικά πυροπροστασίας, η διακήρυξη δεν υποχρεώνει τους προσφέροντες να τα φέρουν σε αυτή τη φάση του διαγωνισμού. Μπορούν να τα πάρουν. Μα έχουν δεσμευτεί ότι τα έχουν. Έχουν δεσμευτεί με υπεύθυνες δηλώσεις ότι τα έχουν και θα τα αποσκομίσουν. Η Επιτροπή
επιτρέπεται να ρωτήσω. Δεν θα γίνει παραλαβή μετά, άμα δεν προσκοπήσουν όλοι τα διαφορετικά. Να ολοκληρώσω λίγο πέρα την διαδικασία. Εμείς κρίναμε κατάλληλα και τα στείλαμε στο διά του τμήματος προμηθειών στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία θα έπρεπε να κάνει τη δημοκρασία για να έχουμε τον μειοδότη, τον προσφέροντα, τον κτίριο. Η Επιτροπή δεν τελειώνει το έργο της εκεί. Εμείς είχαμε ένα κτίριο το οποίο έπρεπε να εμβαδομετρηθεί. Εφόσον κρίθηκε κατάλληλο, έπρεπε να ξέρει η Οικονομική Επιτροπή πόσα τετραγωνικά θα νοικιάσει. Τα σχέδια που είχαν υποβληθεί όμως με την προσφορά ήταν κτίρια, ήταν σχέδια κακόψεων, τα οποία δεν είχαν μέσα τις διαμορφώσεις. Εμείς δεν μπορούσαμε να τα εμβαδομετρήσουμε. Ζητήθηκαν λοιπόν διευκρινήσεις από τους προσφέροντες. Δόθηκαν οι κατόψεις των χώρων όπως χρησιμοποιούνται σήμερα, με την εμβαδομέτρηση. Έτσι λοιπόν εμβαδομετρήσαμε κι εμείς και είπαμε ότι οι ωφέλιμοι χώροι αυτού του κτηρίου είναι τόσοι, η νυχτή είναι τόση και έχει και λεβιτοστάσια και άλλους χώρους οι οποίοι δεν περιγράφονται στο κτηριολογικό και δεν περιγράφονται γιατί ήταν έτσι το υπόδειγμα του Υπουργείου Οικονομικών το οποίο χρησιμοποιήθηκε και η κύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών και καταλήξαμε λοιπόν σε κάποια τετραγωνικά. Η εμβαδομέτρηση έγινε, σας είπαμε, βάσει την υφιστάμενη κατάσταση. Όταν εμείς πήγαμε να ελέγξουμε το κτίριο, είδαμε ότι εκεί είναι χώροι γραφείων και εξέτασης παιδιών. Δεν είπαμε όμως ότι όταν εγκριθεί το κτίριο και αποφασιστεί ποια υπηρεσία θα μπει, γιατί ακόμη δεν το ξέρουμε. Εφόσον λοιπόν θα κριθεί κατάλληλο το κτίριο και από εσάς και θα μειοδοτήσει ο κύριος και θα συμφωνηθεί να το νοικιάσουμε το κτίριο, τότε θα ερωτηθεί ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης και η Περιφερειακή Σύμβουλη για το ποια υπηρεσία προτίθεται να στεγάζουν στο συγκεκριμένο κτίριο. Εφόσον λοιπόν μας πούν ότι είναι το κεδί Μαθίας, θα πάμε στο κτηριολογικό πρόγραμμα το οποίο είναι παράκτημα της διακήρυξης. Και στο παράκτημα αυτό. Και στο παράκτημα αυτό λέει ότι το κεδί Μαθίας θέλει 142 τετραγωνικά. Με συγχωρείτε, εμείς εγκρίνουμε τίποτε άλλο. Εμείς μόνο για το κεδί Μαθίας εγκρίνουμε σήμερα. Δεν ξέρουμε ότι θα στεγαστεί το κεδί. Μα σας παρακαλώ, τι λέει. Δεν ξέρουμε να το διώξουμε, να το διώξουμε. Τι λέει εδώ πέρα, ποιο είναι το θέμα μας. Μπορεί να χρειάζεται περισσότερα τετραγωνικά. Ποιο είναι το θέμα μας, τι εγκρίνουμε εμείς σήμερα, σαν θέμα. Θα λέμε ότι εκεί σήμερα στεγάσατε το κεδί, η πρωτοβάθμια και η πρωτοβάθμια εξέταση. Δεν κάνετε το κεδί σήμερα. Η νομοβότηση πρέπει να γίνει. Στο συγκεκριμένο. Γιατί μα έβαλε και εσύ, έτσι είναι. Εσύ είσαι η πρώτη για το κεδί. Δεν έχω για το κεδί. Είναι για τι υπηρεσίε. Υπηρεσίε, δεν είναι. Η διαδικασία δημόσια μειοδοτική δημοκρασία μίσθωση ακινήτου στέλεχων των υπηρεσιών τη περιφερειακή ενότητα Ημαθία. Πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες. Δεν είναι αυτό το κεδί. Δεν είναι μόνο το κεδί. Δεν είναι μόνο το κεδί. Όπως το είπε ο κ. Καρασκούρη. Όταν λοιπόν μας πούνε ποια υπηρεσία θα στεγαστεί εκεί μέσα, θα ανατρέψουμε στο φιλολογικό τη πρόγραμμα και το κεδί εδώ πέρα λέει ότι έχει, ζητάει χώρους 12 σε αριθμό με τα τετραγωνικά του για 8 άτομα και βγαίνουν 142 τετραγωνικά. Θα πάμε λοιπόν και θα δούμε το κτίριο και θα πούμε ότι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της διακήρυξης, όπου το λέμε στις προδιαγραφές, το παράδειγμα, ότι θα πρέπει να έχουν φυσικό φωτισμό αερισμό. Θα πούμε ότι εδώ, κυρία του κερδί, διευθύντρια που θέλετε και κάνετε αυτή τη δουλειά από κάτω, δεν επιτρέπεται. Λοιπόν, αυτός ο χώρος θα γίνει αρχείο, θα χρησιμοποιηθεί από κάποια άλλη διεύθυνση, την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια που είναι στους επάνω ρόφους του κτηρίου. Και οι χώροι που θα σας λείψουν, γιατί εκεί είναι διαμορφωμένοι τρεις μικροί χώροι. Παρακαλώ να πούμε τον συνεργάτη. Οι τρεις μικροί χώροι λοιπόν των 7-8 τετραγωνικών που έχουμε θα διαμορφωθούν στο ισόγειο του κτηρίου. Το ισόγειο ήταν κατάστημα, οπότε ανοίγοντας την είσοδο και παίρνοντας έχει ένα πολύ τεράστιο χώρο. Μετάλλο. Εκεί λοιπόν. Ο ιδιοκτήτης, ο οποίος έχει δεσμευτεί ήδη με δήλωσή του υπεύθυνη ότι θα προβεί στις διαμορφώσεις όπως θα του υποδεχθούν και σύμφωνα με το κτηριολογικό, και θα πούμε λοιπόν στον ιδιοκτήτη ότι εδώ θέλουμε να μας κάνει γραφεία σε αυτό το χώρο, ούτως ώστε να εκπληρωθούν οι ανάγκες του κερδί. Κατανοητό. Θέλει κάποιος άλλος να μιλήσει, παρακαλώ πολύ. Δεν μας απαντούνται βασικά ερωτήματα. Κύριε Θεοδωρόπουλε, γιατί είστε τόσο ζωής. Θα το απαντώ, θα το ξέρεις. Λοιπόν, όσον αφορά τα δύο νούμερα αυτά, τι είναι αυτά τα δύο νούμερα.
όσον αφορά τις προδιαγραφές, το Τμήμα Μελετών, η Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής του Υπουργείου Παιδείας δεν έχει καμία απολύτως προδιαγραφή όσον αφορά αυτούς τους χώρους. Απλά θεωρούν και αυτοί ότι εκπληρώνεται ο κτηριοδομικός κανονισμός. Ο κτηριοδομικός κανονισμός μιλάει για φυσικό φωτισμό αερισμό. Το υπολοδομία της Βέρειας, εφόσον έχει κάνει την υπαγωγή στο 3483 και έχει κάνει διατήρηση για 40 χρόνια ως χώρο κύριας χρήσης, δεν την ενδιαφέρει, γιατί είναι κύριας χρήσης. Και μάλιστα έχει δώσει και βεβαίωση που λέει ότι δεν απαιτείται αλλαγή χρήσης από κατάστημα σε γραφεία, αλλά μπορείς να στεγάσεις ό,τι θέλεις. Βέβαια, είπατε όμως ότι αναφέρθηκε στον κτηριοδομικό κανονισμό. Θεοδωρόπουλε, Λοιπόν, σας παρακαλώ, μην παρέμβει κανένας. Όταν θα σας δώσω το λόγο, μιλήστε όσο θέλετε. Θερμά σας παρακαλώ. Και ψηφίστε ό,τι θέλετε. Αλλά όχι αντιδικία έτσι. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Για να μην φύγω τίποτα άλλο, να πω ότι εφόσον έχει άδειε για χώρο κύριε χρήση, εμεί παρόλα αυτά θα το κάνουμε βοηθητικό χώρο για την εμπειρία. Άλλο υπηρεσιακό παράγων θέλει να μιλήσει για να πάμε στου αιρετού. Δεν τελείωσε. Δεν τελείωσε. Για το 25%. Συγγνώμη, νόμιζα ότι είχε κλείσει. Επειδή θα το αναφέρει ο κ. Θεοδωρόπουλος, ναι. Το 25% αναφέρεται στο παράδειγμα της διακήρυξης. Και αυτό πάλι σας αναφέρω ότι είναι από το υπόδειγμα του Υπουργείου Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών είπε λοιπόν ότι αφού κάνετε το κτηριολογικό και καταλήξετε σε ένα νούμερο, βάλτε και ένα 25% για να βάλουμε το μεικτό. Υπάρχει καμία διάταξη στην πολεοδομία όταν εγώ βγάλω το δικό μου σπίτι, την άδεια, την οικοδομική, ότι το καθαρό με το μεικτό πρέπει να ακολουθεί το 25%. Εσείς το λέτε στην διακήρυξη. Χρησιμοποίησαμε ένα νούμερο, έπρεπε να βάλουμε ένα νούμερο. Από ωφέλιμα σε μεικτά σε κάθε. Από ωφέλιμα σε μεικτά. Τι εννοείτε, τελειώσατε. 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 Θέλετε να πάρετε το λόγο, κύριε Θεοδωρόπουλο. Ναι, κυρία Πρόεδρε. Τον έχετε. Λοιπόν, στον χρόνο που προβλέπετε από τον κανονισμό. Καταρχάς, για το επίμαχο θέμα, αν μπορούν να στεγαστούν γραφεία στο υπόγειο, νομίζω ότι απάντησε ήδη ο συνάδελφος. Ότι ισχύει και ο κτηριοδομικός κανονισμός. Λοιπόν, αν επιτρέπονται χώροι γραφείων στον με βάση τον κτηριοδομικό κανονισμό στο υπόγειο, επομένως στο υπόγειο, από ό,τι φαίνεται, το συμπέρασμα που βγάζουμε όλοι μας πλέον, μπορεί να πάνε βοηθητικοί χώροι αρχεία. Λοιπόν, με βάση το διευκρινιστικό σημείωμα και τα στοιχεία που μας έχουν δώσει τον πίνακα, έτσι, αφαιρώντας τώρα τα υπόγεια ως βοηθητικοί χώροι, προκύπτει ότι έχουμε 525,42. Γιατί τα θέλεις όμως, όπως συγγνώμη. Γιατί είναι βοηθητικοί χώροι. Ναι, αλλά νοικιάζονται. Ναι, κοίταξε, μπορεί να νοικιάσεις ό,τι θες. Νοικιάζουμε με βάση μια διακήρυξη, η οποία λέει, η οποία λέει το εξής. Λοιπόν, θα έχετε συνολική επιφάνεια ωφέλιμη τόσα τετραγωνικά και μεικτή τόση. Λοιπόν, μας ορίζει δηλαδή με ένα σαφέστατο τρόπο μια αναλογία. Στην ωφέλιμη δεν είναι βοηθητική χώρη. Μα εξηγεί το διευθυντικό σημείωμα ποιοι είναι οι ωφέλιμοι χώροι. Εξηγεί ότι είναι γραφεία, αίθουσες υποδοχής και τα λοιπά. Ωραία, καταλήξτε σας παρακαλώ, προχωρήστε. Καταλήγω λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Επομένως, είμαστε εκτός διακήρυξης, δηλαδή έχουμε κάτι άλλο που αποφασίζουμε εμείς, εκτός διακήρυξης. Λοιπόν, καταρχάς, η διακήρυξη δεν προβλέπει πουθενά ποιο θα είναι το μέγιστο ποσοστό κοινοχρήστων, δηλαδή λεβιτοστάσια, κλιμακοστάσια κτλ. Λοιπόν, με βάση λοιπόν το διευθυνιστικό σημείωμα τώρα, προκύπτει ότι έχουν 525,42 τετραγωνικά, που είναι γραφεία και τα αίθουσα αναμονής κτλ., συν ΒΣΕ, διαδρόμους κτλ. Και η τελική επιφάνεια, η μεικτή πλέον, μαζί με τα κλιμακοστάσια και όλα κτλ., είναι 1092,01. Δηλαδή, 525,42, θυμάστε την προηγούμενη που είχαμε 622 και 690, 525,42 ωφέλιμοι χώροι και πάμε στα 1092 συνολικά το κτίριο, βάζουμε μέσα διαδρόμους, κλιμακοστάσια, ασανσέρ, βουλευτοστάσια, αίθουσες αρχείων όπως λένε τώρα θα ορίσουν και τα αυτά. Λοιπόν, αν νομίζετε ότι είμαστε εντός διακήρυξης,
Και αν αυτή η αναλογία 525,42 προς 1092 είναι μια αναλογία η οποία είναι σύνηθη, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Οκ, τελειώσατε. Ναι. Θα σας απαντήσω με πλησιακό παράγον για το ερώτημα του κυρίου Θεοδόρου. Απάντησε, θα πλέει κάνει. Τι άλλο να μας πει πάνω σε αυτό το φίλε. Στην προηγούμενη παραγωγή. Τοποθετήθηκε. Εάν χρειαστεί στο τέλος, παίρνει το λόγο και μας απαντά. Ποιος, κάποιος άλλος, παρακαλώ, Κάποιος άλλος. Εκτός από τον κύριο Χειμώνα που δεν είναι μέρος οικονομικής του χώρου, ο κύριος Τέκος, ο διευθυντής, να κάνει μια τοποθέτηση. Ποιος? Ο κύριος Τέκος, ο διευθυντής, μια τοποθέτηση συνολική. Να ακούσουμε λίγο και τον κύριο Χειμώνα και να κλείσει ο κύριος Τέκος. Μόνο αυτά που λέτε κύριε Χειμώνα για να είμαστε τακτοποιημένοι δεν γράφονται γιατί δεν είστε μέλος οικονομικής, ακούγονται απλά, να το ξέρετε. Εντάξει. Απαντηθούν όμως. Φυσικά και θα απαντηθούν. Απλά δεν είναι μέσα στα πρακτικά. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ας τον ακούμε. Θέλω να διευκρινίσω και προσπαθώ πάντα να είμαι όχι αριστός, χρήσιμος και ωφέλιμος. Το ίδιο θέλουμε και όλα τα στοιχεία και αυτό που είπατε στην εισήγησή σας και να βοηθήσω σε μια κατάσταση. Να βάλω τα πράγματα όμως στη θέση τους. Καταρχήν να διευκρινίσω ότι ζήτησα διαμέσου του κ. Θεοδωρόπουλου το συγκεκριμένο θέμα να μην έρθει στην ημαθία, μην θεωρηθεί και μακριά από μένα ότι ήρθε ο χειμώνας να κάνει μια φιέστα και έχει και κάμερες τώρα και τα λοιπά. Μακριά από μένα. Ζήτησα να έρθει στη Θεσσαλονίκη και τα επόμενα να πω αυτά που έχω να πω. Να κλείσουμε και αυτό το θέμα για να μην αφήνουμε παρεμηνίες. Ασχολήθηκε όχι μόνος, βεβαίως. Από το 2014, όταν ήταν υποψήφιος χωρίς κανένα. Γιατί? Γιατί το θέμα του διοικητηρίου συμμαθίας που είναι, νομίζω, η μοναδική περιφερειακή ενότητα στην κεντρική Μακεδονία που δεν έχει διοικητήριο, μας ταλανίζει. Έχω εδώ δημοσιεύματα και γιατί στην αιρετή αυτοδιοίκηση β' βαθμού είναι η τρίτη συνεχόμενη διαδοχή από την ίδια παράταξη, στο πω εγώ. Οι τωρινοί να κατηγορούν τους προηγούμενους. Ο Καραπαμιβητήδης στο Σπάρτσι, ο Καλαϊτζήρης κλπ. Λοιπόν, επί του θέματος. Βρήκαμε έναν διαγωνισμό σαν περιφερειακή διοίκηση η τωρινή. Που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη διοίκηση. Έρχεται μια εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ακυρώνουμε τον διαγωνισμό, κάτι που δεν υπόθηκε εδώ. Δεν πιστεύω ότι είναι σκόπιμα, να υποθεί όμως. Υπόθηκε από μένα, κύριε Χειμώνα. Δεν είπατε ότι το 2015 ακυρώσαμε διαγωνισμό, ο οποίος είχε βρεθεί κτίριο να στεγάσει τις μισές υπηρεσίες περιφερειακής ενότητας και ήρθε μια εισήγηση ότι θα κάνουμε καινούργιο διαγωνισμό. Έχω και την εισήγηση της τότε που έκανα εδώ μαζί μου. Ένα διαγωνισμό για ένα κτίριο. Είχαμε πει ότι στην Ημαθία, στην Βέλεια, στις παρυφές αυτής δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί κτίριο. Επομένως, θα πάμε σε στοχευμένες διακηρύξεις, οι οποίες τουλάχιστον να ομαδοποιήσουμε τα κτίρια, πόσα τετραγωνικά μπορούμε να στεγάσουμε δύο ή τρεις υπηρεσίες μαζί και να πάμε σε έναν διαγωνισμό. Έχω στοιχεία τα οικονομικά από την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου από το 2014, από την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας από το 2014, πριν την εκλογή, γιατί υπήρχε το ενδιαφέρον των προεκλογικών για διοικητήρια που λέγαμε κτλ. Πάμε στο διαδάχτυλο. Εγώ, όσο και καλοπροαίρετος να είμαι για να κάποια πράγματα να τα δεχτώ, δεν μπορώ. Και θα εξήγησα. Βγαίνει διαγωνισμός. Η δημοκρασία, η δημοσίευση, συγγνώμη, γίνεται σε μία. Προβλέπεται από τον νόμο, θα μου πει κάποιος. Σε μία εφημερίδα της Βέρειας, δεν έχουμε καμία ιδιοκτήτη εφημερίδα σε κανένα, στην ημερήσια στη Βέρεια. Εγώ και οποιοδήποτε εδώ είναι υπεριώτης ή μαθιώτης, ήθελε να αγοράσει, πουλήσει, ενοικιάσει κτίριο, θα την έβαλε σε τη δημοκρασία ή στο λαό πρώτα, που είναι μεγαλύτερη κυκλοφορία, καθημερινή εφημερίδα ή στην ημερήσια σε δεύτερη μοίρα. Ή σε όλες αν θέλεις να κάνεις οικονομία κλίματος. Δεν έγινε αυτό. Η εφημερίδα μου δημοκρατία. Ζητάμε με έναν διαγωνισμό. Σας παρακαλώ επί του διαγωνισμού. Να λόγια του διαγωνισμού. Μόνο επί του διαγωνισμού. Συζητάμε. Σας παρακαλώ. Δεν προσέξτε. Θα βρω τρόπο. Συζητάμε για κύριο ενός διαγωνισμού. Ωραία. Λοιπόν, δώσα προσφορές.
κάθε προσωρινά αρχικές. Δεν... Να μην αναφέρω ονόματα. Που είναι οι ίδιοι που νοικιάζουν μέχρι σήμερα τα κτίρια. Όταν κλήθηκαν να δώσουν συμπληρωματικά, δικαιολογικά δεν πήγαν. Γιατί? Γιατί είχαν μάθει ήδη ότι δεν υπάρχουν άλλοι ενδιαφερόμενοι, το αποτέλεσμα άγωνο, επομένως θα ξαναπαραμείνει η υπηρεσία, οι υπηρεσίες εκεί και θα πληρώνουν τα ίδια νίκια. Ποια είναι η νίκια? Σας παρακαλώ, για το σημερινό διαγωνισμό. Για το σημερινό δεν αφορά κάτι. Ο διαγωνισμός δεν είναι ενιαίος. Μα σας παρακαλώ, εκείνο κρίθηκε άγωνος ο διαγωνισμός. Δεν κρίθηκε άγωνος, αυτό δεν επιχειρώνουμε. Απορρίφθηκαν συγκεκριμένες προσφορές. Όχι κύριε Εύμα, κάνετε λάθος. Γιατί κάνω λάθος? Ο ίδιος ο διαγωνισμός έρχεται να επικυρωθεί εν μέρη για 1000 τετραγωνικά που δεν είναι 1000, για το 20% των κτηριακών αναγκών, έτσι. Και ερχόμαστε να τον επικυρώσουμε, γιατί ουσιαστικά επικυρώνουμε έναν διαγωνισμό το 20% των ζητουμένων. Πείτε μας τη γνώμη σας για να καταλήξουμε, σας παρακαλώ πολύ. Όχι όλη την ιστορία. Σας παρακαλώ. Επομένως λέω εγώ, εάν παραμείνουμε με αυτή τη διαδικασία και δεν ακυρωθεί ο διαγωνισμός, να πάμε σε έναν στοχευμένο διαγωνισμό, να κάνουμε οικονομία κλίμακος, έχουμε κτίριο αυτή τη στιγμή με τα στοιχεία της περιφερειακής ενότητας ασφαλείας που πληρώνουμε 18 ευρώ το τετραγωνικό. Όταν μετά την πτώση και λόγω της κρίσης των οικείων, κτίριο που νοικιαζόταν στα 200 μέτρα από εδώ γιατί ήταν αποκεντρωμένοι, με 10 ευρώ το τετραγωνικό, δεν έκανε μείωση που απαιτούσαν οι νόμοι, ξαναέβγαλε η δημοκρασία, η κλιματική υπηρεσία του δημοσίου, ξέρετε ποια είναι η τιμή σήμερα που πληρώνει το δημόσιο, 2,5 ευρώ. Εάν αυτά δεν συγκινούν κανένα, με συγχωρείτε κύριε Ερδογάν, μόνο το σεβασμό, είπα θέλω να βοηθήσω στο μάζεμα των οικονομικών κράτων. Αυτό είναι ο λόγος. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μούρλο, θέλετε να μιλήσετε? Θα απαντήσετε σε όλα. Μου, κύριε Πρόεδρος, να κάνω μία μικρή αναδρομή στο καθεστώς των ιστώσεων του δημοσίου. Δεν αρχίσουμε πάλι την ιστορία. Γιατί έτσι ερμηνεύεστε και ως σκεπτικισμός και η προκαλάνηση. Αν θέλετε και η κακοποψία γύρω από αυτά τα ζητήματα, τόσο τοπικά όσο και πανελλήνια, οι μισθώσεις του δημοσίου συχνά ήταν, αν γίναν τα όρια του σκανδάλου, της υπερβολής αν θέλετε, γιατί περιγράφονται μισθώσεις και δεν μένω μόνο στην Μαθία, πάω και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες αποκλίνουν κατά πολύ από τις τιμές αγοράς, όπως λέμε. Επίσης, το θέμα της αναζήτησης κατάλληλων κτηρίων είναι γεγονός ότι υπήρχε μια αδιαφάνεια και μια μεροληψία, κυρίως από την υπέρ των μισθωτών που διέθεταν ήδη τους χώρους. Όλα αυτά πλέον δεν μπορούν να γίνουν. Δεν σας ενδιαφέρει όταν δεν μιλάτε εσείς να ακούτε και τι λέει ο άλλος. Είχαν νίκια που ήταν διπλάσια και συχνά πολλαπλάσια αντίστοιχων τιμών για αντίστοιχους χώρους όταν χρησιμοποιούνταν για άλλες χρήσεις επαγγελματικές ή σαν κατοικία. Και όλα αυτά με το γεγονός ότι οι μισθωτές κτηρίων στο δημόσιο έχουν πραγματικά πολλαπλά προνόμια έναντι των απλών μισθωτών. Έχουν ένα μακροχρόνιο ενίκιο τουλάχιστον 10 χρόνια συμβόλαιο, 12 χρόνια συμβόλαιο, δεν χρειάζεται να παρέμβουν σε συντήρηση κτηρίων και είναι βέβαιη η καταβολή του μισθίου κάθε μήνα. Άρα θα έπρεπε να είναι πιο μετριοπαθείς στις απαιτήσεις. Ανταυτού παρατηρούνται διάφορα κατήκια θα τα έλεγα, όπως από αναλύσεις των προηγούμενων συναδέλφων φάνηκε ότι τώρα αυξάνεται τεχνητά
η έκταση του ενοικιαζομένου κτηρίου προκειμένου να φανεί η χαμηλότερη τιμή, γιατί πραγματικά είναι και σημείο τριβής η τιμή. Νομίζω ότι αυτά τα δύο ζητήματα αποτελούν σημείο έντασης και αμφισβήτησης. Άρα πρέπει να ξεκαθαριστούν. Για μένα, τι χρειαζόμαστε, πόσα μέτρα χρειαζόμαστε, η καταλληλότητα του κτηρίου και η τιμή, βασικό επίσης, η τιμή μίσθωσης που δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά πολύ τις τιμές αγοράς. Υπάρχει, νομίζω, διάταξη η οποία λέει ότι είναι το 3% της αντικρίτης αξίας του κτηρίου. Τώρα, όλα αυτά, και πρέπει να το πούμε, είναι και αποτέλεσμα, υπόθηκε, αλλά αξίζει να το ξαναπώ, και ο σημαντικός πλέον, της έλλειψης ενός διοικητηρίου στην Νημαθία. Υπήρχε πριν από 1,5 χρόνο μια εξαγγελία του Περιφερειάρχη εδώ, σε συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Βέρεια, ότι θα ενταχθεί το κτίριο της, το διοικητήριο της Νημαθίας σε κάποιο πρόγραμμα. Υπήρξε μια αναφορά σήμερα και μια διαπίστωση, θα την έλεγα, από την Περιφερειάρχη για την έλλειψη αυτού του κτιρίου, πλην όμως μένουμε στο επίπεδο των προθέσεων. Νομίζω ότι πρέπει πλέον στα σοβαρά να ξεκινήσει η διαδικασία για την δημιουργία διοικητηρίου στη Βέρεια και να ειδωθούν και εναλλακτικές λύσεις. Στη Βέρεια συζητήθηκε η εκδοχή αξιοποίησης κτιρίων στρατιωτικών που βρίσκονται ψηλά στο παλιό Β' Σώμα Στρατού, που μπορούν να πάρουν χρήση. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορούν να... Αλλά θα έπρεπε να εξεταστεί. Και υπάρχει προηγούμενο, στη Λαμία παράδειγμα, αξιοποιήθηκε το κτίριο της Μεραρχίας της Λαμίας από την περιφέρεια Στεράς Ελλάδα. Κλείνοντας, θεωρώ ότι σαν έτσι σημείο που θα κρίνει το σημερινό θέμα και θα έχει την συνένεσή μας, θα είναι η διαβεβαίωση και η διαπίστωση ότι αντικειμενικά αυτά χρειαζόμαστε, αυτά προσφέρει το συγκεκριμένο κτίριο και στην τιμή, το, για να είναι σημαντικό, στην τιμή αγοράς. Ευχαριστώ. Αγοράς, λέω, αυτή είναι η παράδοση στην αγορά. Στην διάση. Ευχαριστώ, κύριε Μούρνο. Μόνο μία μικρή παρατήρηση, έτσι αρχικά στην αρχή της ομιλίας σας, μιλήσατε για διαφάνεια. Διαφάνεια δεν αμφισβητείται, τώρα όλοι οι διαγωνισμοί αναρτώνται, όλοι έχουν πρόσβαση, επομένως δεν γίνεται τίποτε εγκρυπτό. Επομένως, ας μην το λέμε διαρκώς, ζούμε σε μία εποχή που οι πάντες μπορούν να γνωρίζουμε τα πάντα. Είναι όλα στην διάβγεια, επομένως ας μην... καταλογίζουμε προθέσεις οι οποίες σαφώς και δεν υπάρχουν. Βεβαίως, πάντοτε το καλύτερο είναι εχθρός του καλού. Όμως, διαφάνεια στα σίγουρα υπάρχει. Προκειμένου να κλείσουμε, θα ήθελα τον κύριο Τέτο, εάν θέλει, να μας συμπληρώσει μερικά πράγματα και από τον συνάδελφο τον κύριο Ματρατζή να μας διαβεβαιώσει, προκειμένου να πάρουμε απόφαση, ότι η Οικονομική Επιτροπή με όλα όσα υπόθηκαν, ακούστηκαν, συλλέχθηκαν δεν έχει κανένα πρόβλημα να εγκρίνει αυτό το πρακτικό της έκθεσης καταλληλότητος από την Επιτροπή. Ναι, κύριε Βραμιδί. Μισό λεπτό. Βεβαίως. Να προσθέσω για τον κύριο Ματρατζή. Ναι. Να μας απαντήσει όσον αφορά τη διακήρυξη, για να είμαστε και εμείς σύνομοι όσον αφορά τη διακήρυξη. Η διακήρυξη μας καλύπτει σύμφωνα με αυτά. Πιστεύω ότι... Εάν τηρούνται οι όροι της διακήρυξης. Ακριβώς, ναι. Ό,τι μπορείτε απαντάτε, κύριε Ματρατζή. Εμάς ό,τι μας πείτε, εγώ θα σας το διαβεβαιώνω και θα το γράψω πρακτικό για να είμαστε κι εμείς τακτοποιημένοι, εντάξει. Λοιπόν, εννοείται κύριε Πρόεδρε, όταν ονομοδοτώ ή όταν δίνω νομική συμβουλή, πάντοτε
το κάνω με όλη μου την γνώση και με την καλύτερη δυνατή ερμηνεία που μπορώ να δώσω. Λοιπόν, αυτό που λέω είναι ότι το κτίριο αυτό θα χρησιμοποιήσω την ρίση του Σόλωνα όταν τον ρώτησα εάν στους Αθηναίους έδωσε τους καλύτερους νόμους, είπε τους καλύτερους που μπορούσαν να υπάρξουν στην παρούσα περίοδο. Αυτό λοιπόν που λέω και εγώ είναι αυτό που το ήδη το είπα στην προηγούμενη αποστροφή μου, ότι σε αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν σήμερα στην Πέρια, δεν έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες. Βέβαια... Σύμφωνα με τη διακήρυξη. Συγγνώμη. Είναι όλα σύμφωνα με τη διακήρυξη. Τη διακήρυξη, κυρία Πρόεδρε, την... Τι διακήρυξη, αλλά με υπόψη... Δεν την έχω μελετήσει. Ποιος θα μας πει κάτι. Για τη διακήρυξη θα σας πει αυτός ο οποίος έκανε τη διακήρυξη. Εμένα μου τέθηκαν συγκεκριμένα δύο ερωτήματα και αγνωμοδότηση και στα οποία απάντησε. Αυτό λοιπόν που θέλω να τονίσω όμως είναι ότι μία φράση, μία λέξη που χρησιμοποίησε ο κύριος Χειμώνας πριν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται, δηλαδή η λέξη στοχευμένη διακήρυξη η οποία ακούστηκε και όχι μία φορά λοιπόν, δεν είναι συμβατή με την έννοια του κράτους δικαίου. Δεν μπορούν να υπάρχουν στοχευμένες διακήρυξεις. Οι διακήρυξεις γίνονται και γι' αυτό υπάρχουν πολλές φορές οι αποκλήσεις. Στοχευμένη δημοσίευση, όχι στοχευμένη διακήρυξη. Η στοχευμένη ήταν από την αρχή, ήταν η διοίκηση. Λοιπόν, μπορεί να μιλάσω. Μπορεί να μιλάσω εγώ. Μπορεί να μιλάσω εγώ. Κάτσε, Θεόφιλε. Μπορεί να μιλάσω εγώ. Λοιπόν, γι' αυτό και υπάρχει η απόκληση από το ζητούμενο μέχρι αυτό που βρέθηκε τελικά. Διότι δεν μπορούμε να έχουμε αλακάρτ κτίρια. Δεν έχουν αυτές τις δυνατότητες. Η πρόταση που άκουσα για χρήση του πρώην κτιρίου της ταξιαρχίας που βρίσκεται στην Αρηφόρα έξω από την Πέρια, σε ένα χώρο που θα δυσκολεύσει, γιατί είναι σε μεγάλη Αρηφόρα, σε ένα χώρο που θα δυσκολεύσει πάρα πολύ τους πολίτες να έχουν πρόσβαση προς τα εκεί και βέβαια αντιμετωπίζει και προβλήματα πολλά λόγω της παλαιότητας του κτιρίου, των τεράστιων δαπανών που θα πρέπει να γίνουν για να ανασκευαστεί. Δεν ξέρω, δεν είμαι πολιοδόμος, δεν μπορώ να πω αν θα μπορεί να πάρει τέτοια άδεια που χρειάζεται. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι τα κτίρια αυτά που βρέθηκαν είναι όσον αφορά τον τομέα που μελέτησα, απόλυτα συμβατά με τους όρους που μου τέθηκαν σαν ερώτημα. Το διευθυντικό σημείο. Κύριε Πρόεδρο, να θυμίσω κύριε Σταντουσιανάκη, θα πω λίγα πράγματα. Ένα λεπτάκι σας παρακαλώ, όσο τα κτίρια της ταξιαρχίας τα οποία είπε ο κύριος δεν παρακολούνται από το στρατό αυτή τη στιγμή τα κτίρια. Γίνανε προσπάθειες, όμως στάθηκαν αδύνατο να πάρουν. Και τι χρησιμοποιούνται. Χρησιμοποιούνται, σαν ιδέα, σαν ιδέα. Εάν παραχωρηθούν θα πρέπει να μετακινηθεί το ανθρώπινο δυναμικό του στρατού. Οπότε θα μας δημιουργήσουν άλλα προβλήματα στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σέντρος θέλω να απαντήσω στον κύριο Χειμώνα και στον κύριο Μόνο. Κύριε Πρόεδρε, πριν βάλει κι άλλο κύριο Σέντρο. Για να είμαστε συγκεκριμένοι. Ότι σας έδωσα τον λόγο, σας παρακαλώ μην μου κάνει. Ο κύριος Τέντος. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι όσον αφορά τους προηγούμενους διαγωνισμούς και το ιστορικό για να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα. Από το 2013 προβαίνουμε συνεχώς σε διαγωνισμούς οι οποίοι βγαίνουν είτε άγωνοι είτε ακυρώνοι. Δεν έχουμε προσφορές. Είχαμε το 2013-2014 διαγωνισμό για το κεντρικό κτίριο που βγήκε άγωνος. Είχαμε για την υποδιεύθυνση, τη σημερινή υποδιεύθυνση τεχνικών έργων, η οποία τελικά στην εξέλιξή της είχαν λήξει και άλλες, και άλλα κτίρια. Και αποφασίστηκε να σταματήσουμε τους διαγωνισμούς και να πάμε σε ένα ενιαίο. Όταν λοιπόν φέραμε το ενιαίο κτηριολογικό, την προηγούμενη αυτή τη διακίνηση που μιλάμε τώρα, στην οικονομική επιτροπή, ακούσαμε και εμείς ότι κάναμε διακήρυξη συγκεκριμένη και ήδη έχουμε βρει και το κτίριο. Αυτό πρέπει να το καταθέσω, γιατί εγώ είχα αισθανθεί πάρα πολύ άσχημα όταν άκουσα από
συμβούλους της Οικονομικής Επιτροπής να λένε ότι εσείς έχετε βρει και το κτίριο τώρα. Και ερχόμαστε σήμερα και βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν κτίρια στην Δημαρχία, έχουμε 5 χρόνια τυρανιόμαστε και τα υπόλοιπα 10 πάλι το ίδιο πρόβλημα θα έχουμε και δεν καταλαβαίνουμε πραγματικά τι θέλουμε. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι θέλει η οικονομική στροφή. Θέλει να βοηθήσει δηλαδή την περιφερειακή ενότητα, έστω το δικτύο να είναι ανώνυμο, ή θέλουμε να είμαστε εσά ίσα αυτό το ενίκιο, το υψηλό που πληρώνουμε τώρα. Και να είμαστε και δέσμοι. Λοιπόν, η Οικονομική Επιτροπή θέλει το νόμιμο, κύριε Τέτο. Η Οικονομική Επιτροπή δεν δημιουργεί προβλήματα. Μην ρίχνουμε τώρα τα βάρη του ενός των άλλων. Η Οικονομική Επιτροπή έχει τις ευθύνες και την απόφαση τις οποίες παίρνει. Και γι' αυτό πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Διότι με το παραμικρό και οι καταλογισμοί γίνονται και ευθύνες αναλαμβάνουμε. Και εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ψάξουμε, όχι να δημιουργήσουμε προβλήματα. Γι' αυτό μάλλον είναι άδικο αυτό το οποίο είπατε, τι θέλει η Οικονομική Επιτροπή. Η Οικονομική Επιτροπή θέλει να τηρείται ο νόμος, κύριε Τέτο. Όχι, να μην έχετε τέτοια πικρία, γιατί και εγώ έχω πικρία και αναλαμβάνω και ευθύνες, κύριε Τέτο μου. Δεν είναι έτσι. Σας παρακαλώ πολύ. Εγώ ξέρω ότι τώρα, μετά από 10 χρόνια, έχουν καταλογισμό σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ζουν και πολλοί από αυτούς. Και εμείς δεν θέλουμε να ακούμε τέτοια πράγματα. Βεβαίως να λύσουμε προβλήματα και μπορούμε να τα λύσουμε. Με το να τα ψάξουμε. Δεν με ενδιαφέρει αν εσείς είστε γενναίος, εγώ δεν είμαι τόσο γενναία. Και δεν έχω κανέναν λόγο να μην ψάχνω το θέμα όσο πρέπει να το ψάξω και όσο πάει να βοηθήσω. Αλλά όχι και να κάνω τη γενναία εκεί όπου έχω ερωτηματικά. Εδώ πέρα αναβλήθηκε το θέμα με ομόφωνη απόφαση μέσα από την Οικονομική Επιτροπή για να δοθούν απαντήσεις. Αυτό θεωρείται στρεψοδικία? Δεν νομίζω. Ζητούμενο και δικό σας και δικό μας είναι να καταλήξουμε κάπου. Αλλά όχι ότι η Οικονομική Επιτροπή έχει ιδιαίτερες επιθυμίες για το όνομα του Θεού και της Παναγίας. Δεν ξέρω πού είναι το κτίριο, ποιο είναι το κτίριο, πώς είναι το κτίριο. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι να πάρουμε μια σωστή απόφαση που και τα προβλήματα να τα λύσει, αλλά και εμείς να είμαστε εντάξει, να είμαστε ήσυχοι. Και προς τα εκεί οδεύομαι και νομίζω ότι πηγαίνουμε σε έναν καλό δρόμο. Λοιπόν, κάποιος άλλος υπηρεσιακός παράγων θέλει να μιλήσει, κάποιος από τη διοίκηση θέλει να μιλήσει. Θέλω να απαντήσω κάποια στιγμή. Ναι. Εσείς θα τοποθετηθείτε και κλείσατε, κύριε. Όχι, θα θέσω ένα ακόμα. Δεν τοποθετήθηκα. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι απαντή. Μπορώ να θέσω ένα ακόμα. Θέστε άλλο ένα. Λοιπόν, τα ερωτήματα που θέτω είναι επί της διακήρυξης. Η διακήρυξη έχει κριθεί, κύριε. Διακήρυξη, ναι, μισό λεπτό, κύριε. Λέει, ανάλογα την περίπτωση και ειδικότερα τη διαμόρφωση των χώρων, οι επιφάνειες αυτές μπορεί να είναι μεγαλύτερες ή μικρότερες κατά ποσοστό 5%. Λοιπόν. Το διευθυντικό σημείωμα λέει: η ωφέλιμη επιφάνεια των χώρων βάσει του τηλεοπτικού προγράμματος είναι 554,84. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν με βάση διακήρυξη δέσμευση για τον χώρο συν πλην 5% παραπάνω. Να το έχουμε υπόψη μας. Έτσι. 554 συν πλην 5%. Αυτό είναι το νούμερο που έχουμε δικαίωμα εμείς να πληρώσουμε σαν ενίκιο με βάση τη διακήρυξη που έχουμε. Θα ρωτήσω εγώ τους συναδέλφους μου μηχανικούς που τα καταλαβαίνουν και εγώ δεν τα καταλαβαίνω τόσο καλά. Στην παρατήρηση την οποία κάνει ο κύριος Θεοδωρόπουλος, θέλω την άποψή σας, κύριε Αντιπρόεδρε. Εγώ δεν μπορώ να ρωτήσω. Πώς δεν μπορείτε, δεν καταλαβαίνω. Ναι, για να το επαναλάβει και να το παρακαλώ πολύ. Εντάξει, ο κύριος Θεοδωρόπουλος, εγώ δεν συμφωνώ γιατί κάνει ένα λάθος και θα τον αναφέρω το λάθος, δεν είμαι σίγουρος, γιατί εγώ πιστεύω ότι κάνει λάθος. Οι κύριοι χώροι τα λέμε είναι 500, τα λέω χοντρικά, τετραγωνικά. Δεν σημαίνει ότι στο υπόγειο όταν υπάρχουν δύο όροφοι που είναι νομοποιημένοι ότι δεν είναι μετράνε στα καθαρά μέτρα. Δηλαδή και αυτοί οι χώροι, έστω και αν γίνει εκεί αρχείο ή κάποιοι άλλοι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν, και αυτοί εγώ προσωπικά του θεωρώ καθαρά μέτρα. Δεν του θεωρώ. Σα θέλω να πω. Υπάρχει διακήρυξη που λέει με βάση αυτά που λέει το κοινωνικό πρόγραμμα, συν 5% παραπάνω. Να βοηθήσουν να βοηθήσουν. Θέλω την άποψή σα γιατί εσεί καταλαβαίνετε κάτι το οποίο εγώ δεν καταλαβαίνω. Θα πω το εξή. Αυτή τη στιγμή δεν μα έδωσε. Δεν έχουμε τίμημα, έτσι δεν είναι. Δεν λοιπόν, ακριβώ. Άρα λέω. Λένε παραδείγματος χάρη ότι μας νοικιάζει όχι 1000 μέτρα, όχι 690 ωφέλιμα κτλ. Μπορούμε κάλλιστα
να διαπραγματευτούμε την τιμή στα μέτρα που νομίζουμε εμείς ότι είναι τα κρίσιμα μέτρα. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Αυτή είναι η γνώμη μου αυτή τη στιγμή. Δηλαδή προχωράμε παρακάτω και βλέπουμε και στην τιμή τι τιμή θα μας δώσει. Και να είμαστε σίγουροι με τη διακήρυξη. Και... ναι, θεωρώ ότι ναι, με τη διακήρυξη ας πούμε μας διαβεβαίωσε ότι... όχι, ότι δεν αποφάνθηκε από το διευθυντικό συνόμα. Σωστό και αυτό, ναι. Υπάρχει μια νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας και αυτό θέλω να το έχουν υπόψη τους οι κύριοι σύμβουλοι που είναι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Λέει ότι διοικητική πράξη με τη γέννησή της έχει το λεγόμενο τεκμήριο της νομιμότητας. Πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα και αν εμφυλοχωρούν παρανομίες μέσα της, παρανομίες μην κάνει ο καιρός στο ποινικό, διοικητικές παρανομίες, διοικητικές παρανομίες, αν λοιπόν δεν είναι σύμφωνοι με τον νόμο, αν παρανομεί η διοικητική πράξη, έχει το τεκμήριο της νομιμότητας και είναι άμεσα εκτελεστή. Άπαξ και περάσει ανεπιτυχώς, άπαξ συγγνώμη, και προσβληθεί ανεπιτυχώς ή περάσει ο χρόνος που είχε για να προσβληθεί, η διοικητική πράξη πλέον θωρακίζεται και γίνεται απρόσβλητη από όλους. Είναι υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία επίσης τελειώνει, για να μην κάνουμε μάθημα διοικητικού δικαίου εδώ, ότι ακόμα και σε περίπτωση που έχουμε μία πράξη η οποία εκ των υστέρων έγινε κατανοητό από τη διοίκηση ότι είναι παράνομη, η διοίκηση δεν έχει την νομική υποχρέωση να την άρει, να την ανακαλέσει. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι η διακήρυξη, εφόσον πέρασε το δίμηνο που είχε, οι 60 μέρες που είχε τη δυνατότητα να γίνει υπό οποιαδήποτε προσβολή της, πλέον είναι άνευ ουσίας να εισπαταλούμε χρόνο να συζητούμε για αυτήν. Δεν πρέπει να τη σεβαστούμε εμείς. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Θέλετε να μιλήσετε, κύριε Θεοδωρόπουλε. Σας δίνω το λόγο να κλείσουμε. Πρέπει να τελειώνουμε. Ναι. Αν είναι να κλείσουμε και να προσθέσω, η άποψή μου είναι ότι είμαστε εκτός διακήρυξης και κατόπιν αυτών εγώ απέχω από τη διαδικασία με το σχετικό που σας ανέφερα και με τα επιχειρήματα που ανέφερα σε όλη την διαδικασία. Κύριε Αβραμίδη... εγώ θα έλεγα να προχωρήσουμε στο περαπάνω βήμα όπως προανέφερα. Ναι, για να προχωρήσουμε σημαίνει ότι εγκρίνουμε μέχρι στιγμή σε αυτή τη διαδικασία και πάμε στην τελική φάση της διαπραγμάτευσης. Αυτό λέω. Συμφωνούμε όλοι. Ναι, κύριε Θωμαίδη, είχατε στήσει το λόγο, ζητώ συγγνώμη. Ναι, κύριε Αβραμίδη. Θα κάνω μια τοποθέτηση και φυσικά είμαι θετικός στο να προχωρήσουμε και να εγκρίνουμε την εισήγηση εδώ για το πρακτικό και τις καταλήτες. Υπόθηκαν πολλά. Τα δύο βασικά ήταν για το ζήτημα της χρήσης των χώρων, το οποίο είπαμε το φυσικό φωτισμό και αερισμό, το οποίο νομίζω ότι ξεπεράστηκε αυτή τη στιγμή, δεν θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι αυτοί κάτω για τα αμαία τα οποία, ας πούμε, γινόταν η εξέτασή τους. Άλλωστε οι χώροι που χρειάζονται, γι' αυτό δεν είναι τίποτα έτος συνεδριάσεων, είναι χώροι οι οποίοι είναι με λίγα τετραγωνικά, είναι γραφεία, στα οποία είναι η κοινωνική λειτουργία και οι ψυχολόγοι που παίρνουν τα παιδιά αυτά. Και εμείς αυτό που κάναμε, επειδή το μεταφέραμε αυτά στο διοικητήριο, όλες αυτές τις υπηρεσίες, στο διοικητήριο στο Κυλκής, κάναμε διαχωριστικά μέσα και έχουν την αυτοτέλειά τους και λειτουργούν. Οπότε δεν χρειάζεται μεγάλος χώρος. Μπορεί να διαμορφωθεί κάλλιστα κάποιος άλλος χώρος σε μέρος το οποίο θα έχει τον φυσικό αερισμό. Αυτή τη στιγμή αυτό έχει παρακαμφθεί. Και αυτή τη στιγμή η τυχόν παρέκκληση από τα τετραγωνικά, ένα άλλο θέμα το οποίο τέθηκε στον νομικό σύμβουλο, περίπου μιλάμε για από 25 κάπου στο 31 από ό,τι θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω ότι και αυτή η παρέκκληση, εφόσον βλέπουμε ότι η όλη διαδικασία και η κατάληξη θα αποβεί προς το δημόσιο συμφέρον και θα ελαττωθούν τα χρήματα που δίνει η Περιφερειακή Ενότητα αυτή τη στιγμή για μίσθιο,
γενικότερα για τη στέρεση των υπηρεσιών, θεωρώ ότι και σαν σκοπιμότητα δεν μας εμποδίζει κανένας να προχωρήσουμε. Τυχόν παρέκκληση, όπως είπα, και τυχόν κάποιες προσαρμογές που μπορεί να γίνουν στη συνέχεια και με την διαπραγμάτευση φυσικά, όπως είπε ο κύριος συνάδελφος, ο κύριος Αβραμίδης εδώ, ως προς το ενίκιο μετά και το τι χώρους ακριβώς θα χρειαστούμε, νομίζω ότι θα είναι προς το συμφέρον και θα βοηθήσω. Γι' αυτό ψηφίζω θετικά. Okay. Ακριβώς έτσι και εγώ. Με καλύπτει πλήρως 100% η απόφαση του κυρίου, η σύγκριση του κυρίου. Επομένως, προχωράμε στο στάδιο της διαπραγμάτευσης. Να φωνάξουμε μέσα τον... Δύο ψηφοφορίες θα κάνουμε, μία για την έκθεση του πρακτικού και άλλη. Όχι, 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 προχωράμε κανονικά. Επομένως, θα ψηφίσω στο τέλος όλοι. Φυσικά, φυσικά, την άποψή σας ήθελα μέχρι το στάδιο αυτό. Παρακαλώ. Πού είναι, ποιος είναι. Ελάτε λιγάκι να σας ακούσουμε. Ή από εκεί σας ακούμε και πάλι. Όνομα επίθετο, τι εκπροσωπείτε. Έχετε κάποιο παραστατικό που τους εκπροσωπείτε? Εξουσίμου, το οποίο το έχω καταθέσει και όσο πάγια. Σε εμάς θα το δώσετε λίγο το εξουσίου. Οκ. Ναι, ναι, εντάξει, μετά. Σας ακούμε, πείτε μας τι ζητάτε. Κλείστε λίγο το μικρόφωνο σας. Παρακαλώ πάρα πολύ, μετά από αυτό, πείτε μας τι μίσθο μας ζητάτε για το χώρο τον οποίο προσφέρετε. Ο χώρος είναι 1092 μέτρα και η τιμή του είναι 4 ευρώ και 88 λεπτά. Το τετραγωνικό. Το 1092 που προκύπτουν. Από πού προκύπτουν αυτά τα... Είναι η μεικτή επιφάνεια του κτηρίου. Όλο το κτήριο δηλαδή που δίνεται... Με τα 4,82 για τα 1000... Και 88... 4,88 με τετραγωνικό. 2 μέτρα. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Ρωτήστε. Θα ήθελα να ρωτήσω καταρχάς την αγορά που είχε πει και ο κύριος Μούρνος την κοινή λίγο έτσι για να έχουμε μια... Τι δεν έχουμε εικόνα τι γίνεται. Καλά, δεν καταλήξαμε κιόλας. Μήπως θα ζητήσουμε να μας κάνει και μια... Μα γι' αυτό ζητάω να δω την αγορά καταρχάς και μετά θα πω και στα μέλη. Μήπως κάποιος μπορεί να μας πει από εδώ, κύριε Τελιανίδη. Νόμιζα ότι είδατε κάποια άποψη. Στην αγορά το τετραγωνικό για κάτι αντίστοιχο, ποιο είναι εδώ πέρα. Θέλετε να σας πω εγώ. Ναι κύριε Θεκημόνα, να μας πείτε. Και πώς ευρώ. 2014, το κτίριο, σας το λέω και ποιο είναι, μόλις περάσει τα τελευταία φανάρια προς βοηθήν αριστερά. Με 70 θέσεις πάρκινγκ, το νίκιασε ο ΕΛΓΑ με... Το 2000, τα 750 τετραγωνικά, λοιπόν, 747,26 τετραγωνικά, 3,97 το τετραγωνικό μέτρο σε νεόδμητο κτίριο με 70 θέσεις πάρκινγκ και το συμφωνητικό στη διάθεση της υπηρεσίας. Λοιπόν, καταρχήν το κτίριο το οποίο λέει είναι εκτός της Βερίας, στην είσοδο της πόλης, εκεί που βλέπετε δεξιά το καμία σχέση με το άλλο. Εγώ αυτό που θέλω να πω, δεν θα πω ότι νοικιάζονται και άλλα περισσότερα κτίρια, γιατί οι τιμές είναι διαφορετικές. Ένα απλό παράδειγμα θα σας πω. Αυτό το συγκεκριμένο το οποίο ζητάει 4,82, αν κατάλαβα καλά, σήμερα το νοικιάζουμε 4,76, μιλάμε όμως για 800 τετραγωνικά, γιατί νομοποίησε και τα υπόλοιπα τα οποία περιγράφει. Στην ίδια περιοχή, ένα τετράγωνο πιο εδώ, νοικιάζουμε 1,21. Σας λέω. Το κτίριο που είμαστε τώρα, που στεγάζεται...
ένα 21 τιμή ενός τετραγωνικού. Το κτίριο που στεγάζεται τώρα και το έχετε δει. Σε σχέση με το κτίριο αυτό που μιλάει η κυρία Δημητριάδου, δεν έχει καμία, γιατί το βγάλαμε κατάλληλα. Έτσι δεν είχε καμία προπόθεση, το νοικιάζουμε 4,7. Να σας πω ότι εκεί που είναι οι τεχνικές υπηρεσίες, λέω για όσους μπορούν να γνωρίζουν. Το νοικιάζουμε το τετραγωνικό 4,14. Να σας πω και εκεί που είναι το μεταφορό. Μάλιστα. Εγώ λέω όμως, λέω η κυρία Δημητριάδου να μας κάνει μια καλύτερη τιμή. Να μας το κάνει το λιγότερο 4 ευρώ το τετραγωνικό, για να μπορούμε και εμείς όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζονται και με τα τετραγωνικά και οτιδήποτε να το σκεφτούμε. Κυρία Πρόεδρε, μου επιτρέπετε. Ναι, να ακούσω πρώτα απ' όλα την κυρία, εάν είναι διατεθειμένη να κατέβει. Όχι, μπορεί να προτείνετε λίγο κάπα πιο κάτω τιμής με βάση αυτό που θα πω, αν επιτρέπω. Σας επιτρέπω, ναι. Λοιπόν, με βάση τα στοιχεία του Διευθυντικού Συνδυώματος. Η χώρη, γραφείο ή ωφέλιμη χώρη είναι 525,32 τετραγωνικά. Αν συνυπολογίσουμε και τα υπόγεια, έτσι και τα υπόγεια, είναι 676,01 τετραγωνικά. Τα υπόλοιπα έως το 1092 είναι χώροι κοινόχρηση. Κοινόχρηση δηλαδή, λεπτοστάσια, κλιμακοστάσια κτλ. Λοιπόν, αν είναι να δώσουμε από το 525 ή από το 676 το 1092 την ίδια τιμή, έχουμε ένα πρόβλημα. Δηλαδή, εντάξει, για κάποιους χώρους που είναι γραφεία κλπ, να δώσουμε μία τιμή, δεν ξέρω πόσο είπε η κυρία, αλλά για τα υπόγεια ή για τα λεπτοστάσια ή για τα μηχανοστάσια κλπ, δεν μπορούμε να δώσουμε την ίδια τιμή. Πρέπει να βρούμε μία κατέντη άμεσο ενδιαφέρον. Δεν μπορούμε με τον ίδιο τρόπο να τιμολογούμε ή να προστοδοκούμε ή να δίνουμε τιμή. Παρακαλώ πάρα πολύ, μην μιλάτε. Δηλαδή, να έχουμε και εμείς υπόψη μας, όταν θα δεχτούμε μια τιμή, ότι από τα 1092, περίπου το 55% είναι ωφέλιμη χώρη. Τα άλλα είναι αποθήκες, λεπτοστάσια, μηχανοστάσια, κλιμακοστάσια, τυχοποιίες κλπ. Παρακαλώ, η μηχανική μας τρόφιμη, τα κλιμακοστάσια και η τύχη είναι στο συντελεστή δομή σου, είναι χώρη, δηλαδή δεν πρέπει να πείσουν τα κλιμακοστάσια. Από τα 525 Χριστουγέννου έως τα 1092, στάθμισε. Εντάξει, υπάρχουν οικοδομές με πολλά κοινόχρηστα. Αλλά μην βάζεις τώρα στα κλιμακοστάσια. Παρακαλώ, μην μιλάτε όλοι. Στάθμισε το στην τιμή που θα δώσουμε. Κύριε Βραμίδη. Στάθμιζοντας λοιπόν αυτά που είπε και ο Γιώργος, έτσι με ένα πρόχειρο υπολογισμό, κατεβαίνει στο 3,86 περίπου, αν δηλαδή μέσω όρο, δηλαδή 3,86 με 4,86 συν διά του 2 και τα λοιπά με κάθε πρόχειρο του υπολογισμού που έκανα, νομίζω η γνώμη μου είναι ότι θα είμαστε ευχαριστημένοι με το 3,86. 3,86, αφού λάβουμε υπόψη μας αυτά τα πολλά κοινόχρηστα, που βεβαίως πολύ σωστό είναι και αυτό το οποίο λέει ο κύριος Μήτας. 3,80. Να λάβει υπόψη του ότι εμείς βάζοντας αυτά τα 1000 τετραγωνικά, 1092 πόσα είναι, και επειδή δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμό να χωρίσουμε και να πούμε για τόσα και αυτά, τόσα και εκείνα, πρέπει να βρούμε μία μέση λύση. Και νομίζω ότι με αυτό που την πρόταση με τα 3,86 πρέπει να δεχτούν για να λήξει και το θέμα και αυτοί να βοηθήσουν και να συνεισφέρουν στο να βρούμε μία λύση και να τελειώσουμε σήμερα. Και εγώ τη βλέπω σαν πολύ λογική την πρόταση την οποία κατέθεσε ο κύριος Αβραμίδης. Απευθύνουμε και πάλι στην κυρία Δημητριάδου, αν δεν κάνω λάθος. Ανδρεάδου, με συγχωρείτε. Πείτε μας αυτή είναι η τελική μας πρόταση για να μπορέσουμε να το κλείσουμε και να μην επανέλθουμε σε ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ και έπρεπε να μας απασχολήσει βέβαια. Συμφωνείτε? Με συγχωρείτε. Όχι, δεν μπορώ να συμφωνήσω σε αυτή την τιμή, γιατί υπάρχουν και κάποιοι παράμετροι που δεν τους λαμβάνεται υπόψη, όμως ότι ένα ποσοστό από αυτά τα χρήματα θα πάνε στην εφορία. Ένα ποσοστό από αυτά τα χρήματα είναι η συντήρηση του κτηρίου που γίνεται σε ό,τι χαλάει. Η τελική τιμή που μπορώ να δώσω είναι να παραμείνουν τα μέτρα. Επίσης θέλω κάτι να πω ότι τόσο πολύ το κτίριο στεγαζόντουσαν οι υπηρεσίες, τα μέτρα είχαν τακτοποιηθεί και δεν ζητήσαμε να προσθέσουμε παραπάνω χρήματα. Έμενε η μίσθωση όσο έχει με παραπάνω μέτρα
τα οποία είχαν στην κρίση τους. Στο μόνο που μπορώ να σταματήσω για την τιμή είναι όσο είναι σήμερα, να παραμείνει εκεί. Σε αυτό το οποίο είπατε, στα 4,85. Σήμερα είναι στα 4,76. Όχι, αυτό δεν μπορούμε να το δεχθούμε. Ναι. Λοιπόν, μπορείτε να βγείτε έξω αν θέλετε για να συμφωνήσουμε με την Επιτροπή, αλλά σας το λέω από τώρα. Εάν βρεθείτε, παρακάμψουμε για τις αγωνίες τις οποίες έχουμε για πολλά σημεία τα οποία τέλος πάντων μας απασχόλησαν και προχωράμε. Διαφορετικά, κύριε Κάκο. Να διευκρινίσουμε το σημείο το οποίο σας απασχόλησε. Βοηθήστε λίγο την κατάσταση. Όσον αφορά για. Βεβαίως, θα βοηθήσω και θα προσπαθήσω να τα βρούμε. Όσον αφορά για την αίθουσα την οποία δημιουργήθηκε κάτω στο υπόγειο, που είναι η υπόγειο από την πλευρά που δημιουργήθηκε. Δεν είναι δεύτερο υπόγειο που λέτε. Λοιπόν, αυτή η αίθουσα είχε δημιουργηθεί από πριν 10 χρόνια. Τη χρησιμοποιούσα. Επειδή ήταν υπόγειο και δεν ήταν νόμιμος ο χώρος, αναγκάστηκα να τον νομιμοποιήσω για να είμαστε τάξη. Αυτό είναι ένας από τους βασικότερους λόγους. Λοιπόν, όσον αφορά για το ενίκιο, ξέρετε πολύ καλά ότι έχουν γίνει 4 μειώσεις και φτάσαμε στο 4,76. Τώρα είναι καινούργιος διαγωνισμός. Σύμφωνα. Δεν διαφωνώ. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι έχουμε όλη τη συντήρηση του κτηρίου. Έχουμε όλους τους προβληματισμούς. Λοιπόν, μου λέτε για 4. Από τα 4 με τα 4,76 να το κόψουμε στη μέση να τα βρούμε. Δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Στα 4 συμφωνήσαμε, αυτό που σας είπα, τα 4. Εάν συμφωνείτε, έχει καλώς. Διαφορετικά, κάνουμε ένα καινούργιο διαγωνισμό με ό,τι αυτό συμβάλλεται. Παρακαλώ, έχουμε και πολλά άλλα θέματα να συζητήσουμε. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε σε αυτό. Ένα, ναι, εννοώ. Εγώ καταλαβαίνω όλα όσα λέει ο κ. Ξανδράτης. Και τις επιβαρύνσεις που υπάρχουν και τα πάντα και τα πάντα. Αλλά ξέρετε κι εσείς σε ποια εποχή ζούμε. Και εμείς δεν είναι δικό μας ακίνητο για να το διαχειριστούμε. Δεν. Καταλαβαίνετε, εκπροσωπούμε το δημόσιο. Εκπροσωπώντας λοιπόν το δημόσιο και θέλοντας να καταλήξουμε κάπου. Θέλουμε, κ. Ανδρεάτη, να καταλήξουμε. Γι' αυτό τον λόγο και τέλος πάντων το ψάξαμε από όλες τις πλευρές για να μην μας φύγει ο διαφωνισμός, γιατί θέλουμε πραγματικά να συνεργαστούμε. Σας κάνουμε αυτή την πρόταση. Θέλω να πιστεύω ότι θα τη δεχτείτε και θα είναι εντάξει, εντάξει. Να είστε καλά. Νομίζω ότι η συνεργασία θα είναι η καλύτερη δυνατή που θα υπάρξει. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση. Έχετε και τη δική μας απέναντι. Θα κάνετε ένα πρακτικό για να μην συνοήσουν. Το έχετε έτοιμο. Εδώ θα υπογράψει και ο κύριος Ανδρεάδης πριν να φύγει. Έχει γράψει όλες τις τιμές αυτές. Λοιπόν, παιδιά, για να προχωρήσουμε και στα επόμενα. Πάμε στο 305ο. Α, μη συγχωρείτε, νόμιζα ότι μιλήσαμε, κύριε Θεοδωρόπουλε. Ναι, ναι. Γράψτε, ψηφίζουν. Κύριε Θεοδωρόπουλε. Γιατρός, το ίδιο κάνει η κυβέρνηση, Σάκη, για αύξηση δώσατε. Ο γιατρός, εδώ είναι το ποιόν της κυρία Ντονά. Παρακαλώ. Επειδή ακούω συνεχόμενο τον κύριο Χειμώνα, δεν απάντησα για την προηγούμενη φορά, δεν απάντησα και στον κύριο Μούρνο για όλες τις καταγγελίες που κάνει κατά τις δείξεις, ότι δίνουμε αύξηση τώρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μπορείτε να πείτε ότι εγώ θα κλείσω και θα πω ότι καμία σημαίνει ότι δεν δίνουμε καμία αύξηση και μάλιστα εξηγώ και εξήγησα από την αρχή και δεν μ' άκουσε ο κύριος Χειμώνας ότι θα γίνει μετεστέραση υπηρεσιών εκεί που σημαίνει ότι αυτό είναι όφελος προς την διεύθυνση του Δοδία. Θα ξενικιάσουμε 3 κτίρια τα οποία θα μετεστεραστούν εκεί. Θέλω να ακουστεί, δεν κάνουμε καμία αύξηση. Αντιθέτως, κερδίζει η περιφερειακή ενότητα ως ενίκεια. Η Ελλήνος πια. Κυρία Καρατσούλα, κυρία Καρατσούλα, παρακαλώ, παρακαλώ, συνειδητά αποφασίζομαι και θα βγάλετε και ένα δύο τύπους το οποίο θα αναφέρετε όλα αυτά. Δεν χρειάζεται εκεί, θα διαβαστεί και από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε στο 305ο θέμα. Και δεν ψηφίστηκε δικαιούς. Τι ακόμα,
Κύριε Ρομούρνο, σας παρακαλώ. Όχι, είναι θέμα εκτίμηση. Πιάστηκε ο λοιπόν που να φωνάζω. Εμένα δεν με λυπάστε καθόλου. Εκτίμηση, οριστήκαμε. Κάθεσε. Είπαμε, μαρτύρες που λες πώς είναι. Είχαμε και κακή φέρα. Έγινες πολύ κακός σήμερα. Πολύ κακός. Έγινε και άλλος. Κύριε Μούρνο, σας παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ, μην μιλάτε, παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριος Μούρνο. Κύριε Μούρνο. Αφού πρώτα επισημάνω ότι από την όλη διαδικασία φαίνεται ότι κάποιοι ήταν καλοί και κάποιοι κακοί, κάποιοι θέλουν να λύνονται προβλήματα και κάποιοι θέλουν να μην λύνονται προβλήματα, κάποιοι θέλουν να το συμφέρον της μαθίας και της φέρετε και κάποιοι όλοι το ζήσαν αυτό και σε άρχισε να λύνω σε επίπεδο περιφέρειακο συμβουλίου. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή, για προσωπικά πρέπει ότι η παρέμβασή μου ήταν αποτέλεσμα μιας μελέτης του θέματος. Παρακολουθώ από παλιά, είμαι από αυτούς που από καιρό επισημάνανε ότι οι διστώσεις του δημοσίου γενικά είναι υπερβολικές. Αποτέλεσε δείγμα συζήτησης γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Ότι η μίσθωση κτηρίων στο δημόσιο σε άλλες εποχές ίσως ήταν μια πολύ συμφέροντα επένδυση, αφού αγοράζουν τα κτίρια ειδικά για αυτό το θέμα, για να επενδύονται στο δημόσιο, για να νοικιάζονται στο δημόσιο. Και υπήρχε και διαγωνισμός επ' αυτού. Λοιπόν, με μια τέτοια προηγούμενη κατάσταση, φυσιολογικό είναι να υπάρχει, όπως είπα, ο σκεπτικισμός, η προκατάληψη, η επιμονή στη λεπτομέρεια. Θεωρώ βέβαια ότι όλες οι πλευρές και οι πιστωτές έχουν προσαρμοστεί στην σύγχρονη πραγματικότητα, όμως να μην βρίσκονται τρόποι για να κρατιούνται τα ενίκια, όπως εδώ, με μια τεχνική άποψη του ενοικιαζομένου χώρου. Εγώ θεωρώ ότι παρόλο που η αγορά έχει περίπου ένα κατουσάρι για μέσα στη Βέρεια, το πιο καλό ενοικιάζει γύρω στα 350 ευρώ. Άρα η τιμή είναι γύρω στα 3,5, άντε 4 ευρώ τα εξαιρετικά διαμέρισματα, τα κατουσάρια. Μπορεί να βρεις και με 200 ευρώ. Εν πάση περιπτώσει, εάν όπως θέλετε, νοικιάζουμε, χρειαζόμαστε 600 τετραγωνικά μέτρα και νοικιάζουμε τόσα, τα 4.000 σημαίνουν ότι η κατά μέτρο τιμή είναι περίπου 7, αν κάνω λάθος, αν είναι λάθος κάποιος, 7 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Εγώ τελείως καλοπροαίρετα και χωρίς να δηλώσω πλήρη αντίθεση, θα ψηφίσω παρόν σε αυτή την απόφαση. Ευχαριστώ, κύριε Θεοδωρόπουλο. Όπως επισήμανα πολλές φορές σήμερα, όλο το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε είναι πρόβλημα διακήρυξης. Πιστεύω ότι η απόφαση που πήραμε δεν είναι σύμφωνη με την διακήρυξη και το τίμημα που δόθηκε δεν είναι προς το συμφέρον, προς το δημόσιο συμφέρον. Διότι από την επιφάνεια που μισθώνει με τα 1.092 περίπου τετραγωνικά, μόνο τα 525 είναι χώροι κύριας χρήσης. Επομένως το τίμημα δεν είναι αυτό που φαίνεται 4 ευρώ το τετραγωνικό, ουσίας είναι πολύ μεγαλύτερο τίμημα επί των χώρων κύριας χρήσης. Με αυτή την έννοια καταψηφίζω και και καταλήγοντας, επειδή υπάρχουν και άλλοι χώροι τους οποίους νοικιάζει η περιφέρεια με παλιότερα μισθωτήρια συμβόλαια τα οποία έχουν λήξει οι συμβάσεις, πρέπει να επανέλθουμε και να στεγαστούν οι υπόλοιπες υπηρεσίες σε ένα ενίο κτίριο όσο το δυνατόν και μέχρι τότε να δούμε νομικές οδούς για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τα υπάρχοντα ενίκια στις τιμές της αγοράς ενίκιων.
Καρατσκούλα, κλείστε. Λοιπόν, να κλείσω και να πω ότι να απαντήσω καταρχήν τον κύριο Θοδωρόπουλο ότι με τη λήξη τη σημερινή εννοείται ότι θα συνεχίσουμε με καινούργιο διαγωνισμό για τα υπόλοιπα τετραγωνικά τα οποία θα χρειάζεται η ΠΕ Μηβαθία. Και να κάνω μια παρένθεση να πω ότι γίνονται προσπάθεια έβρεση χώρου με παραχώρηση. Ήδη γνωρίζετε, έχει περάσει την Οικονομική Επιτροπή η προσπάθεια που κάνουμε το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη για την παραχώρηση του Κέγε Δήμητρα. Η ολοκληρώνεται η διαδικασία, χρειάζονται έγγραφα από την αρχαιολογία, την αποκεντρωμένη από το Δήμο για να ολοκληρωθεί η οριστική παραχώρηση από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη. Όπω γίνεται και μια προσπάθεια ακόμα ένα κτίριο εδώ στην Μηβαθία, δεν είναι ανακοινώσιμο προ στιγμή. Ήδη με τον κύριο Χειμώνα, που εγώ καταλαβαίνω την αγωνία του και του ζήτησα προς αυτό το επίπεδο να μας βοηθήσει, γιατί είναι κοντινότερες επαφές του προς την διοίκηση του ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι οι δικές μας. Άρα θα συνεχίσει ο αγώνας. Θα συνεχίσει ο αγώνας και θα συνεχίσουμε και θα ξανακάνουμε διαγωνισμό με τα τετραγωνικά τα οποία χρειαζόμαστε. Και όσο για τις αναπροσαρμογές των ενοικίων, γνωρίζει ο κύριος Θοδωρόπουλος και από τον κύριο Ράσα, που ήταν σε Οικονομική Επιτροπή και μας είπε ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος. Έφυγε ο κύριος Μαντρατζής, το ξαναρώτησε πολλές φορές και του είπα αν τεθεί ερώτημα, θέλετε δεδομένα σαν δικηγόρος να απαντήσεις. Και μου είπε ότι σε καμία περίπτωση, εφόσον δεν συμφωνεί ο πιστωτής, δεν μπορούμε να κάνουμε καμία περικοπή από τις προβλεπόμενες που κάνουμε. Η διαδικασία είναι μόνο καινούργιος διαγωνισμός. Και επειδή ακούστηκα πολλά, ήδη εγώ, σαν περιφερειακή σύμβουλος, προκαλώ σε εισαγωγικά και τον κύριο Χειμώνα, που είναι από εδώ από την τοπική κοινωνία, και τον κύριο Μούρνο, στον επόμενο διαγωνισμό, αφού λένε ότι τον κρατάμε κρυφό, από τώρα τους το λέω ότι από την επόμενη απάντηση που ξεχνάμε για τα υπόλοιπα τετραγωνικά, να βρουν αυτούς τους ανθρώπους που κατέχουν τα κτίρια, να βρουν και τον διαγωνισμό ήταν ανοιχτός και κανείς δεν εμφανίστηκε από τους συγκεκριμένους. Τους προκαλώ σε εισαγωγικά, ξαναλέω, να ξεκινήσουν έβρεση κτιρίων και να έρθουν να έχουν τις προδιαγραφές και τη διάθεση να συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Διαθέσιμος από τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, κύριε Δήμαρχε, να τελειώνουμε. Συγγνώμη, λίγο λεπτό. Γρηγορείτε λοιπόν. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε. Μένει κυρία Παλιαδέκου. Κύριε Δήμαρχε, και κάτι τελευταίο, ξαναλέω για να γραφτεί ότι με την σύμβαση που κάνουμε σε αυτό το κτίριο σήμερα, εμείς θα ξενικιάσουμε, ξανά είπα, τρία κτίρια και θα λήξουν, δηλαδή είναι λυγμένες οι μισθώσεις, θα πάρουν και θα έχουμε τις ωφέλειες που μας είπατε. Θα πάρουν ωφέλειες σημαντικές, σημαντικές. Αυτές που μπορούμε να εφαρμόσουμε ως τώρα, άλλες δεν μπορεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ας προχωρήσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί και οι πάλι και πάλι στους ευκαιριακές ενότητες περιμένουν, αλλά μας περιμένουν και η κυρία Παλιαδέλη. Λοιπόν, το 35, πάμε και εκεί. Είναι δέσμευση πίστοσης για πληρωμή οικονομικής ενίσχυσης για το κέντρο κοινωνικής στήριξης. Παρακαλώ, κύριε Θεοδωρόπουλο, κύριε Μούρνο. Ναι, ομόφωνα, κύριε Μούρνο. Ναι. Πάμε στο επόμενο, το 36ο θέμα. Έγκριση δαπανών διάθεση πιστώσεων του Κυλικής. 36. Ναι. Πάμε στο 37. Ναι. Διακήρυξη ελληνικής διαδικασίας, Κυλικής. Ναι. 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 Πάμε στο επόμενο 38. Μην κοιτάτε τώρα, μόλις βλέπετε την πέρα και αρχίστε και ρωτάτε. Αν είναι εδώ πέρα η κυρία Κυριακοπούλου. Τροποποίηση απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Ναι. Ομόφωνα. Πάμε στο 39. Επανέγκριση για δαπάνες του 17, όπως κάνουν όλες οι περιφερειακές ενότητες. Το 36 κατά. Το 36. Στο 39 τώρα το κρατώ στα 36. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για δαπάνες ΠΕΠΕΡΑΣ. 40. Ναι. Εσείς κύριε Μούρνο. Ναι. 40.
41 έχουμε πετρέλαια, νερά. Ναι. Το 42 εισήγηση για την έγκριση παρακόλουθηση ενός μηχανήματος έργου της ΠΕΔΑ στο Δήμο Έδεσας. Ναι. 43. 44 πάμε. Έγκριση αιτήματος δαπάνης για ανάγκες δημοσίου σχέσεων. Γραφείο αντιπεριφερειάρχη. Ναι. Ομόφωνα. Το 44 έγκριση απευθείας ανάρτησης για την ασφάλιση οχημάτων τέμπιερίας. Ναι. Κύριος Μούρνος. Ναι, ναι. 45 απευθείας ανάθεση, ανανέωση της ετήσιας συνδρομής του προγράμματος νομοθεσίας του δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Να ρωτήσω κάτι σε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι. Η περιφέρεια έχει αρμοδιότητα να συντηρεί τέλος πάντων αυτά τα κτίρια, να λειτουργεί και να τα πάνε. Λοιπόν, εδώ πρόκειται περί μιας νομοθεσίας δευτεροβάθμιας, είναι κάποιο. Είναι σαν νομοτέλεια τώρα. Είναι μια νομοθεσία που. Αυτό τώρα είναι στις υποχρεώσεις της Υπουργικής Ανάγκης. Λειτουργικό θεωρείται και αυτό. Αυτό νομίζω είναι υποχρεώσεις του Υπουργείου Παιδείας και όχι της περιφέρειας. Εγώ θα έλεγα όλα είναι. Όλα είναι Υπουργείο Παιδείας και εμάς, αλλά τι να κάνεις. Τέλος πάντων, εγώ επειδή έχω φυλάξει σχετικά με αυτό, θα ψηφίσω ελευθερία. Το 45. Εγώ να σας ναι. Θα παράγει και το Υπουργείο Παιδείας καμιά, όχι όλα τα παλάκια στους Δήμους. 46, να πάει η κυρία Μαυρίδου για να γιορτάσει την ημέρα της γυναίκας. Να πάει. Το 47, να εγκρίνουμε την ενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για το έργο «Στοχευμένη παρουσίαση τουριστικού προορισμού». Άξονας 15 προγράμματος τουριστικής προγραμματικής καθαρής η διοργάνωση φιλοξενία της ΟΚΑ. Είναι το όνομα του μεταξύ του είναι του Αλέξη του Φθάνου. Παρακαλώ, 47. Αφού είναι το Αλέξανδρο. Είναι, όχι, και το θέλει πάρα πολύ, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Τέλος το Αλέξανδρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα αίτημα που μου ανάμεσα να μεταφέρω. Ναι. Καθίστε λίγο, κάτι λέει ο κύριος Μόλος.